Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπτεγόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μυρουκάμα του. Μικρό του μυρουκάμα του κι κάψα μου μυγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δε. Για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Την καλησπέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, στον κύριο Θανάση Καταπάκα στο Ποντάξον, στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο 95,5 των FM της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν έχετε την δυνατότητα να στείλετε SMS. Μαζί μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Παλοδήμος. Εκεί θα βρείτε Skoda, θα βρείτε Kia, θα βρείτε Hyundai, καταπληκτικά μοντέλα, ετοιμοπαράδοτα. Τα περισσότερα μπορείτε να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε το γνωστό test drive και
να αποκτήσετε αυτό το οποίο θέλετε, ονειρεύεστε, με εγγύηση κατώτερης τιμής. Θα τη βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς θα πάτε εκεί και τι θα συναντήσετε εκεί με ένα τηλεφώνο στο 2310 596 596. Εξωγήινο μην περιμένετε, τον έχουν απαγάγει από χτες. Δεν κάνω καλαμπούρι, έχει γίνει απαγωγή μετά το 1-0 της Μπάτε Μπόρις με την Άρσεναλ. Σας το είπα. Όταν σας λέω κάτι δεν ακούτε, νομίζετε κοροϊδεύω. Αλλά γελάτε εσείς. Παίρνουν εκεί από το Λονδίνο, λέγανε τι είναι αυτός, τι βγάλτε του την μπλούζα. Τελικά τον απαγάγανε, δεν βρήκαν άλλο τρόπο να λύσουν το πρόβλημα. Απευνήθηκε ο Λακαζέτ. Πάει και ο Λακαζέτ. Πάει αποβολή. Δηλαδή, μπορεί να τους βγάλει και εκτός συνέχειας δεσμού. Ικανός είναι. Τώρα υπήρξαν και φίλοι που μου λέγανε, παιδί μου, πήρε φίλος του Ηρακλή και μου λέει, κάνω του δώρο μια μπλούζα της Κέρκυρας. Πού να τον βρω, σας λέω, ούτε τηλέφωνο χτυπάει, ούτε τίποτα. Έχει γίνει απαγωγή κανονική. Αγγλική τρομοκρατική οργάνωση. Οι κανονιέριδες. Αυτοί πρέπει να είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος συνεχίζεται εδώ στο Μετρόπολη σε 95,5, εδώ και ένα μήνα, από τις 14 του Γενάρη, και θα συνεχιστεί καθώς στις 25 θα γίνει η μεγάλη κλήρωση και ένας φίλος ακροατής θα εξασφαλίσει το μισθό της χρονιάς. Πώς θα γίνει αυτό? Μπαίνετε στο metrosport.gr, το site του Μετρόπολη σε 95,5. Κάντε κλικ πάνω στο μπανεράκι το οποίο λέει διαγωνισμός για το μισθό της χρονιάς, μεγάλος διαγωνισμός για το μισθό της χρονιάς. Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και από εκεί και πέρα καθημερινά από τις 9:20 το πρωί μέχρι τις 8:20 το βράδυ, περίπου ανά μία ώρα, ανά δύο ώρες γίνεται κλήρωση προκειμένου να ανακοινωθεί ένας τυχερός φίλος ο κρατής. Και γιατί τυχερός? Γιατί πολύ απλά θα μπει στην διαδικασία να είναι ένας εξ αυτών οι οποίοι θα διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο που είναι ο μισθός της χρονιάς τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου εδώ live στο Μετρόπολη 95,5. Νομίζω το απόγευμα θα γίνει κλήρωση, παρουσία συμβολογράφου, για να μην υπάρχει καμία ανησυχία, καμία αμφιβολία, να μην υπάρχει το παραμικρό. Τον απαγάγανε. Πάει, τον απαγάγανε. Και το Νάσο της Μπάτε Μπόρισο. Την κατέστρεψε την Άρσεναλ. Δεν τον απαγάγανε, σου λέω, δεν με πιστεύει. Άκου, με βλέπει ο Μπούζης και λέει πούντος. Τον πάρε τηλέφωνο, δεν χτυπάει ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Ούτε σήμα έχει, ούτε λέει είναι απενεργοποιημένο. Απαγωγή κανονική. Δεν υπάρχει. Νομίζω τον κοροϊδεύω. Λοιπόν, 3:20 θα έχουμε μια κλήρωση. Μείνετε συντονισμένοι, ο φίλος ο οποίος θα ακούει, ακούει Γιώργος Μπούζος Φερρυπίν. Δεν ακούει ο Μπούζος, εκείνη την ώρα τι κάνει, να κάνει κάτι άλλο ρε παιδί μου. Να τρώει, να είναι έξω, να έχει κάποια άλλη ενασχόληση. Εσείς που είστε φίλοι τον ειδοποιείτε, επικοινωνεί με το Μετρόπολη 95,5. Βγαίνει στον αέρα, λέει ότι είναι τυχερός νικητής τη γραμματεία για να πάρει προτεραιότητα στις γραμμές και αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση για το μισθό της χρονιάς. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθεί κανείς με τα χθεσινά παιχνίδια του Europa League, γιατί υπάρχουν κάποια μελανά σημεία τα οποία αυτά είναι τα οποία περισσότερο ενοχλούν, καθώς ο κύριος Σιδηρόπουλος έκανε άλλη μια κουτσουκέλα για όσους δεν είδαν το παιχνίδι, καθώς στον αγώνα με την Betis, στον αγώνα Ren Betis, για να κατοχυρώσει το δεύτερο γκολ, δεν ήταν σίγουρος, πήρε τη γνώμη του επόπτη και το κατοκύρωσε και καλά έκανε, αλλά έχει δώσει ένα πέναλτι με την προτροπή του διαιτητή, ο οποίος είναι δίπλα στη γραμμή της εστίας, όπου πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι από τα πέναλτι που λες δεν. Όπως και δεν υπάρχει το πέναλτι το οποίο έδωσε στην Ίντερ. Εντάξει.
στο 0-1 μέσα στη Βιέννη κόντρα στην ομάδα της Rapid. Βλάση μου, το ξέρω ότι το πρωί έκανε εκπομπή και μετά χάθηκε. Μετά έγινε η απαγωγή. Τώρα για ποιο λόγο και τι δεν ξέρω. Πάντως ήσυχο το κεφάλι σου θα έχεις. Λοιπόν, αυτά για τα χθεσινά. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Χωρίς να είναι κατώτερος από την Δυναμό Κιέβου, επειδή απλά δεν έχει καλή άμυνα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω για μία ακόμη, το πλήρωσε. Δεν έχει καλή άμυνα. Αν πείτε, έλεγες δεν έχει καλή επίθεση και βάλει δύο γκολ. Ναι, έκανε 15 τελικές για να βάλει δύο γκολ. Δεν θέλω να σταθώ στο πόσα χάνει και πόσα θα έπρεπε να βάζει ή πόσα βάζουν άλλες ομάδες. Δεν ζητάω να έχει μπασχετικά ποσοστά ευστοχίας. Αλλά όχι ρε φίλε, να παλεύεις, να πασχίζεις και να ματώνεις για να βάλεις ένα γκολ και να δέχεις ένα γκολ με τόσο μεγάλη ευκολία. Απογοητεύασαι και τον κόσμο σου, αλλά τόσο μπορείς, τόσο κάνεις. Τόσο μπορείς, τόσο κάνεις. Και αυτά τα όνειρα θερινής νυχτός που ακούω ότι θα κάνουμε πορεία στην Ευρώπη. Πού να φτάσει ρε παιδιά ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη? Να πεις καλή επιτυχία, να φτάσει. Πού να φτάσει στην Ευρώπη? Εδώ συναντά τη Δυναμό Κιέβου. Ομάδα η οποία είναι, δεν παίζει ποδόσφαιρο εδώ και 2,5 μήνες. Από το Δεκέμβρη. Η οποία έχει το ρυθμό των ομάδων του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όπου οι περισσότερες παρουσιάζονται υποδέστερες. Τι περιμένετε να κάνει? Λογικά θα παρουσιαστεί κατώτερη αυτού του οποίου είχε παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, εκείνους τους μήνες. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Και από τη στιγμή που αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα, η οποία έχει πεσμένη την εγρήγορση την οποία είχε, την αγωνιστικότητα την οποία είχε πριν τη διακοπή, νομίζω ότι αν δεν εκμεταλλεύεις αυτή την ευκαιρία, δηλαδή καλή πλάκα που κάνουμε για την Arsenal, αλλά η Arsenal την πάτε μπορούσε να την έπαιζε μονότερμα. Μονότερμα την έπαιζε. Έφαγε ένα γκολ γιατί πολύ απλά δεν με πιστεύετε κάποιοι. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να πιστέψετε σε αυτό που λέγεται ραπτοπουλιάδα και τα έχει καταστρέψει όλα και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή ειλικρινά, αν τον έβλεπα σήμερα με φανέλα της Κέρκυρας, θα σας έλεγα βάλτε το σπίτι σας. Είναι ικανός να βάλει φανέλα του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να χάσει από τον Απόλλων Σμύρνης. Εσύ με πιστεύεις. Ο ηχολήπτης με πιστεύει. Οι υπόλοιποι νομίζουν ότι κάνω καλαμπούρι. Δεν κάνω καλαμπούρι. Το έχω, δηλαδή τι λέτε, ότι ξύπνησα ξαφνικά? Ούτε ήξερα με ποιον παίζει. Ειλικρινά σου λέω. Το βλέπω φοράει. Να λέει μου το έκανε δώρο λέει, ο Καρατζαφέρης. Λέω καλά έκανε και στο έκανε δώρο ο Καρατζαφέρης. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι και ο παδός των Κανονιέριδων, με αυτό που έκανε σήμερα του κατέστρεψε. Σιγάρε προληπτικέ μου λέει. Πάρ το 1-0. Ψέματα λέω φαλακρέ. Κοίτα, εσείς που είστε με τη θρησκεία φίλοι, ναι, αυτά τα πράγματα είναι διαβολικά, δεν πρέπει να τα... Εγώ είμαι προληπτικός, εγώ δεν το κρίσα ποτέ. Στάσου ρε φίλε, κάτσε, μισό λεπτό. Βρε πες με αμαρτωλό. Είμαι αμαρτωλό. Δηλαδή, παραβαίνεις κανόνες, θα σε πιάσει το βιβλίο της παλαιάς διαθήκης. Ο άνθρωπος είναι για να αμαρτάνει. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ στο λέω. Ο άνθρωπος είναι... Ο άνθρωπος διακατέχεται από πάρα πολλές αδυναμίες και ελάχιστα προτερήματα. Και το πιο λογικό είναι να μαρτάνει. Εσύ αδυναμίες δεν έχεις από το φαΐ που ρίχνεις μια χαρά. Η μαγούλα σου μια χαρά είναι. Αδυναμίες δεν έχεις. Εσύ τι πιστεύεις τώρα? Ότι αυτή την ομάδα που την έβαλε ο ΠΑΟΚ 3 γκολ σε 10 λεπτά. Ναι. Δεν τη μακάρισες. Πας καλά. Κοίταξε. Μιλάς για το 1-4 και μετά που έγινε 1-3 εδώ, έτσι. Ναι, ωραία. Αυτή την ομάδα που την έκανε πλάκα ο ΠΑΟΚ. Σταμάτα την έκανε ο ΠΑΟΚ. Σταμάτα βρε γορίλα των Ιμαλαΐων, σταμάτα. Η θρησκεία σου βέβαια πιστεύει στον Πάτη, έτσι δεν είναι? Φυσικά, στη Βασκανία. Ποια είναι η Δασκαλία?
Βασκανία, ρε. Βασκανία, ναι. Βασκανία, ναι. Κοίταξε να δεις. Η θρησκεία σου πιστεύει στο μάτι. Άρα μπορεί το μάτι να ήταν ματιαγμένο. Κατάλαβες. Το μάτι. Εγώ βάζω ένα στοίχημα τώρα. Τι. Εγώ λέω βγες με μια selfie με φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι. Βάλε φανέλα του ΠΑΟΚ και βγες φωτογραφία. Έχω πολλές φανέλες του ΠΑΟΚ στο σπίτι μου. Καλά, έχω καταρχήν κάτσε για να μάθεις. Έχω μια φανέλα του ΠΑΟΚ του πατέρα μου με το δικέφαλο ετός αστήθος του 63. Μου τη ζητάνε πολλά λεφτά, δεν τη δίνω. Αυτό είναι κοιμήλιο, αυτό είναι αμαρτία το δώσει. Κοίταξε, άμα με πιάσει κανένα έφραγμα και δεν έχω κανένα λεφτά, θα τη δώσω όσο. Αλλά τώρα προς το παρόν δεν τη δίνω. Αυτό είναι κοιμήλιο. Ναι, κοιμήλιο, είναι ιστορική. Την είχε κρατήσει η γιαγιά μου Ζαμπέτα όταν ο πατέρας μου έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πλακώθηκε με τη διοίκηση και. Με τον έφορο, τα γνωστά, εντάξει. Τέλος πάντων, μετά από 8 χρόνια μπάλασε 7 ψέματα. Μετά από 7 χρόνια πλακώθηκε, πήρε η γιαγιά μου Ζαμπέτα τη φανέλα. Τη δίπλωσε και την έβαλε γιατί ήταν ΠΑΟΞΙΟΥ και αριστερή. Μετά, όχι αριστερή, κουμουνίστρια. Κουκουέ του θανάτου αφού ήρθαν εκεί πέρα και πήγαν. Όλοι ρε και ο θείος Σίμος, όλοι κουκουέ αλλαγή. Και κουμούνια του κερατά ήταν βέβαια. Κουκουέ αλλαγή 17% φωνάζανε. Και επίσης έχω φανέλες της κόρης μου με κάτι νεκροκεφαλές και κάτι αυτά, αλλά και δεν μπορώ να τις φορέσω. Είναι αδύνατη κοπέλα. Θα βρεις μια φανέλα του ΠΑΟΚ. Εγώ σε προκαλώ και ναι. Θες να βάλουμε κουί στον κόσμο. Όχι, ανησυχούν αν φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ. Για ένα πράγμα θα ανησυχούν. Γιατί? Αν φορέσω εγώ φανέλα ΠΑΟΚ, αφού είμαι τόσο γουρσούδης όπως λες. Ναι. Μην πάνε τίποτα ΠΑΟΞΙΔΕΣ εκεί και πλακωθούν με τους αεξίδες και φάνε μείον βαθμούς. Μόνο εκεί μπορεί να. Τι δεν μπορεί να γίνει από όλα αυτά. Τι δεν μπορεί να γίνει. Με σένα ρε φίλε γουρσούς λέμε. Τι δεν μπορεί να γίνει, πες μου. Γιατί γουρσούς λέμε, ρε. Γιατί πού σου λέμε, όχι, για τόσα χρόνια που κάνουμε. Για τον εαυτό σου τι καιρός. Εγώ αν έχω πάθει τίποτα. Πλάκα μου κάνεις. Το ότι είμαι αρτιμελής οφείλεται σε θαύμα. Άστα αυτά, άστα. Μου έδωσε μια φανέλα της Άρσεναλ ο Καρατζαφέρης, τη φόρεσα, έχασε ένα μηδέν. Δηλαδή εμένα θα περάσει, 5-1 θα τη βάλει μέσα εκεί, θα περάσει, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, σύμπτωση. Ορίστε. Του το είπες του Γιάννη του Καρατζαφέρη ότι... Εγελούσε. Πριν το μας, του το πες. Δεν τα ξέρουν αυτά εκεί κάτω. Του το πες ότι ο συνεργάτης μου λέει ότι είμαι γουρσούζης και θα χάσει Άρσεναλ. Δεν σας ακούνε εκεί κάτω. Εσύ του το μετέφερες. Το μετέφερα, ναι. Θα γελάει σήμερα που θα βγεις. Θα γελάει, εντάξει. Θα γελάει, σύμπτωση. Έλα βρε στα χλαμάρα κρύε, πιάσε κανένα άλλο θέμα. Βάλε φανέλα του ΠΑΟΚ. Βάλε φανέλα της Κέρκυρας, σου είπα, δεν θέλει να βάλει. Βάλε λέω να φορέσω μια φανέλα του Ηρακλή που και δώσε ζύφκας μία. Όχι! Α, δεν θέλεις. Όχι, ούτε για αυτήν. Μη βάλεις, άσου. Μου έδωσε μια ζύμφκας, να ξέρεις. Ο Τζεντήλιο. Λέγει άλλο, τι γίνεται. Μετά από αυτές τις πληροφορίες περί φανέλας ΠΑΟΚ στην κατοχή της φαλακρής ασκήμας, αυτό ναι. Το 12 απόδοση για πρωταθλητική γαύρο, λουκούμι μου φαίνεται. Λοιπόν, θες να σου δώσω μια αποκλειστική είδηση για την Ξάνθη. Για την Ξάνθη, αποκλειστική ναι. Είδηση. Για να βγει από την Ξάνθη. Εντάξει, χάλασε η δουλειά, το ξέρουμε, βγήκε και ο παδός του γαύρου που είναι εκεί διευθυντής στα ξενοδοχεία. Το μορφόπεδο και στην Κατερίνη με τα γρανά τα μάτια να πούμε μας τα είπε. Ναι. Φιλαράκι σου δεν είμαι. Λέγε βέβαια. Ωραία. Ξέρεις ποιος παίρνει την Ξάνθη. Ξέρεις. Όχι. Εδώ ο ιδιοκτήτης της Jet Oil στην Ελλάδα. Ποιος αυτή είναι σημερινή πληροφορία πρωινή. Η Jet Oil, ναι. Αυτός που την πήρε, ψάξε βρες ποιος είναι, έχει πάρει την Ξάνθη. Θα το ψάξουμε. Λοιπόν, άρα γι' αυτό βγήκε ο Μουζενίδης και λέει παιδιά εγώ δεν ναι, ρε, και τα λοιπά. Το ερώτημα πρόκειξε είναι, τώρα. Υπάρχουν ομάδες. Πρόεδρος θα είναι ο Βρίζας, θα είναι ο Τσάτσος, θα είναι κάποιοι παλιοί ποδοσφαιριστές, ο Κεχαγιάς θα αναλάβει ακαδημίες και τέτοια. Δεν σου κάνει εντύπωση που είναι τόσο ελκυστική η Ξάνθη, ακούγεται Μουζενίδης, τώρα μου λες για τον ιδιοκτήτη του Jet Oil. Μπαίνει Jet Oil. Δεν είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, εγώ χαίρομαι να πηγαίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες. Βρε παντού σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι θέμα. Να έχουμε ένα πρωτάθλημα και στην Ελλάδα να αναβαθμιστεί λίγο. Γιατί είναι αυτά βρε, υγεία, ναι, αλλά εδώ τώρα δεν εμφανίζονται αλλού για αλλού και βλέπεις ξαφνικά την Ξάνθη. Όπου... Αυτό είναι και ένα πολιτικο-κοινωνικό θέμα το οποίο χρειάζεται άλλη ανάλυση, άλλη ώρα, άλλη μέρα. Κατάλαβες. Άλλη ώρα, άλλη μέρα. Μάλιστα. Υπάρχει... Αυτό θα δίνω σαν πληροφορία τώρα ο Στάθης που μας ακούει. Ο Απαδόπουλος που λες. Απαδόπουλος λέγεται. Ναι, ο Απαδόπουλος που λες εκεί, απάνω στην Ξάνθη, ο φίλος μας, το οποίος και στο Facebook είναι πολύ δυναμικός, τον παρακολουθώ εγώ από την τεχνολογία κτλ. Μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ή μπορεί να τον βγάλεις και να σου πει όντως είναι έτσι, δεν είναι έτσι, πληροφορίες κτλ. Θα το ρωτήσουμε. Ερώτηση, υπάρχει δημοσίευμα σήμερα στη Μέτροσπορ.
Ναι. Όπου λέει ότι η Πόρτο θέλει το Ζαμπά και λέει το πάω κράτα τον Ολιβέιρα. Η Πόρτο θέλει το Ζαμπά. Η Πόρτο θέλει το Ζαμπά. Η λέει, Πόρτο θέλει το Ζαμπά. Ναι, κράτα τον Ολιβέιρα και θα σου δώσω και κάτι ακόμα. Ναι, και. Σε βλέπει εσένα ο Γιωργάκης ο Σαββίδης ή ο Ιβάνος Σαββίδης. Ωραία, πάω εγώ στα Μακεδονία Παλάς να πιω ένα καφέ και συναντάω τον Γιώργο του Σαββίδη. Ναι, και σου λέει πώς σου φαίνεται αυτή η πρόταση. Λοιπόν, του λέω εγώ, βρίσκω εγώ 15 Ολιβέιρα, Ζαμπά δεν βρίσκω. Του απαντώ εγώ. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν το δέχεσαι. Όχι. Του κάνω τον Ζαμπά και τον Ακπόμ μεγάλα συμβόλαια με μεγάλες ρήτρες. Ολιβέιρα βρίσκω 30. Τέτοιος. Καλός παίκτης είναι. Πρόσεξε με. Ολιβέιρα, καλός παίκτης. Είναι καλός. Είναι καλός παίκτης ο Ολιβέιρα. Δεν έχουμε ακόμα την εικόνα που θα θέλαμε προκειμένου να μιλήσουμε δίκαια. Ρε παιδάκι μου. Μας δίνουν ένα αεροπλάνο και πηγαίνουμε και μας λένε βρείτε μας 10 Ζαμπάδες και 10 Ολιβέιρα. Σε πόσο καιρό εγώ θα μαζέψω 10 Ολιβέιρα και πού να βρω 10 Ζαμπάδες. Με όποιο ψέμα στο κεφάλι του έχει, που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί εδώ ο Βιερίνια κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Που λέει ο Μίχελ και τα λοιπά. Αυτό το ξέραμε. Πηγαίνει τα ταλέντα από κοντά, αυτό δεν χάνεται. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Κωσιανικούρη σερσερή και να το κάνει πιο σερσερή. Βρε, το ξέρουμε δεν αυτό. Δεν είναι να πάρει τον Ουάρ. Μόνο ο Άρταξ έφυγε εξόκυλε. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν εγώ του λέω τον Γιωργάκη. Γιωργάκη το λέω, το αυτός πάμε σε αγοράσει. Ρε φίλε, εντάξει δεν το είπαμε για τον προσβάλλουμε. Εστον έγινε μπαμπά. Ναι μπαμπά. Αυτό σε πείραξε. 50 Ολιβέρια, 30-40 σε βρίσκω. Ναι. Ζαμπά, θέλω να πιάω, να πάρω 50 αεροπλάνα σε όλη τη γη για να βρω 3 ζαμπάδες. Ναι. Δηλαδή να βρω τι ακπόμπιδες. Να βρω παίκτη με ταχύτητα, τεχνική, σωματικά προσόντα, τελειώματα. Εντάξει τώρα δεν τα έχει κιόλα, δεν θα... Έχει κεφάλι, δεν θα μαρκάρει. Μας εξέδεσε ο Ζαμπά, ε. Δεν μας εξέδεσε ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά, τα προσόντα του τα ξέραμε. Το μυαλό του δεν ξέραμε που ήταν ταλαιπωρημένο εκεί πέρα. Αλλά βλέπω ότι οριμάζει και το μυαλό. Εκεί το φοβόμουν το Ζαμπά εγώ. Στο μυαλό. Μη βγει Ζαμπό σαν και εμάς. Κατάλαβες. Μη βγει Χαϊβάνι σαν και εμάς. Λοιπόν, άκου μήνυμα για να καταλάβεις. Ναι, ακούω, ναι. Έρχονται δεκάδες τα μηνύματα για να καταλάβεις γιατί λέει σταμάτα κόκκινε μην τον αναγκάζεις και βάλει φανέλα του ΠΑΟΚ και χάσουμε κανένα πρωτάθλημα και θα κλείσει το μαγαζί μου. Ναι. Το έχει ποντάρει. Δεύτερον, περίμενε, θα απαντήσεις και στα δύο. Στέλνει μήνυμα το κουμπαράκι σου. Κουμπάρι μου. Ναι. Αυτός που λες ότι κάνει την καλοπούλα, που λέω εγώ ότι πανηγυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ρε Γρηγόρη, λέει, μην πας μακριά. Πέρσι βρήκαμε τον Ιβάν πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έκανε χειραψία τον άνθρωπο και ο ΠΑΟΚ τάγασε όλα μέσα σε δύο εβδομάδες. Και ο άνθρωπος τιμωρήθηκε 5 χρόνια εκτός γηπέδων. Μίλα! Εννέα ο Κουλιανός είναι γουρλίστα μου. Όχι, αγόρι μου! Εσύ τον έκανες χειραψία. Ναι. Εσύ τον έκανες χειραψία. Τιμωρήθηκε να είναι μακριά από τα γήπεδα 5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 εντός έδρας παιχνίδια. Και έγιναν ό,τι γίνανε. Ότι αυτό είναι σύμπτωση και αυτό. Σύμπτωση είναι, ρε. Σύμπτωση. Ναι, ρε, αγόρι μου, σύμπτωση. Σύμπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη, και εγώ και ο κουμπάρος σου, άνθρωποι που είμαστε δίπλα σου τόσα χρόνια, έχουμε λόγο να τα θίγουμε. Ρε, κόκκινε τόσα χρόνια. Δηλαδή, εγώ ρωτάω τον Κουλιανό να απαντήσει. Αν βάλει φανέλα του ΠΑΟΚ τώρα και βγει σέλφι, ανησυχεί για τη Δευτέρα, ναι ή όχι. Θα σ' απαντήσω. Ναι. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί, 15 χρόνια. 15 χρόνια μαζί εκπομπή. Ωραία. Αυτά που τρως και αυτά που πίνεις και αυτά που καπνίζεις 15 χρόνια, μια αρτηρία δεν σε βούλωσε. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Θα είναι χθες συνόλου. Μπορεί μετά από λίγο να πέσω κάτω ξερός. Δεν πάθαινε. Και να πούνε έπαθε έμφραγμα. Δάστα. Επειδή πάω και κάνω εξετάσεις τώρα τι θα κάνει το πόνο. Στήση έχεις, στήση. Τώρα θα σε έλεγα τίποτα, αλλά εντάξει. Ωραία, αυτό είναι ιατρικό. Ο άντρας που έχει στήσει δεν έχει κλειστή αρτηρία. Εάν έχει πρόβλημα με τη στήση του, πρέπει να ψάξει να βρει τις αρτηρίες του. Αυτό μην τα... Είναι άλλες οι αρτηρίες εκεί, άκου, επειδή έχουμε καλούς... Ρώτα ένα γιατρό, ρε. Έχουμε 30 γιατρούς δαγκώνεις, ρε. Ρώτα ένα γιατρό από αυτούς που δαγκώνεις. Έχουμε καλούς,
Έχουμε καλούς φίλους γιατρούς και συζητάμε. Πες με υποφαλακρός. Με υποφαλακρός. Ναι. Ότι αν ο άντρας δεν έχει στήσει, μπορεί να υπάρχει και να κλειστή αρτηρία. Γλώσσα σου. Δεν λέω για γεράματα ή για τσιγάρα. Για... Μπορεί να έχει και κλειστή αρτηρία. Όταν λοιπόν ένας άντρας είναι καλά εκεί, δύσκολα να έχει κλειστή αρτηρία. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Και είναι ιατρικό αυτό που σου λέω. Α, υπάρχουν αρτηρίες παντού σε όλο το σώμα. Αυτές οι αρτηρίες οι οποίες προβάλλουν. Δεν θα βγάλω άκρη. Δεν θα βγάλω άκρη. Είπες κάτι ναι. Το οποίο είναι ιατρικό. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν το, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Άνοιξε και κάνα βιβλίο. Κάνε και πάλι και σε κάνα σεμινάριο. Δηλαδή σε ποιο βιβλίο το διάβασες αυτό, στο Ταρατατά. Τι. Στο Ταρατατά το διάβασες ή στο Φίλησέ με, αγκάλιασέ με που κυκλοφορούσε σε αυτά που σε πιάσανε στο Θελασσάλ και σε αποβάλανε για παράνομη πώληση περιοδικών τα οποία είχαν φωτογραφίες επέσχυντες. Τους πήραξε το Θελασσάλ, τα δικά μου τα περιοδικά τους πήραξε, εντάξει. Η πεθερά μου 90 ετών δεν λέει να την άξει. Πληρώνω αυτό που να την κάνει χειραψία. Είδες, ευκαιρία να βγάζει λεφτά. Αυτό διότι να συμβαίνουν. Ή η πεθερά του δεν έχει σύνταξη ή βγάζει πολλά λεφτά αυτός. Διότι τα τελευταία χρόνια του όχι, βρενάς έξυπνος. Πάρει τα σπίτια, να προφανώς πούμε, η πεθερά για... έχει μεγάλη περιουσία. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος να την πάρει. Ναι. Αυτός είναι στενόκολα οικονομικά. Ναι. Και σου λέει, άμα τα δεινάξει, παίρνανε στα χέρια μας τα λεφτά. Να φοβάται πες του. Ναι. Γιατί η περιουσία δεν θα πάει σε αυτό, θα πάει στη γυναίκα του. Και ύφιστε οι γυναίκες που έχουν περισσότερα χρήματα από τους άντρες, ναι. Είναι κοινωνικά ή πολιτική, σαν μορφολογία είναι μεγαλύτερη από τους άντρες, ναι. Τρώνε σούτι άντρες, πες αυτό τον έξυπνο που έστειλε το μήνυμα και έκανε πλάκα. Του τον έφαγες. Διάλειμμα. Περίμενε εκεί που είσαι, γουρούνι. Περιμένω. Περίμενε εκεί που είσαι, γουρούνι. Στους 95,5 των FM της Κακομήρας θα πάτε στη τηλεφώνα για τον Μάρκο Μπότσαρη γωνία αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή θα τηλεφωνήσετε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, κλειδωθεί κάποιος μέσα και δεν μπορείτε να το βγάλετε, για όλα ο κλειδαράς στο 85 27 27. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, κόκκινη είχα πετύχει τον καραφλό πριν από λίγο καιρό, τον κόρναρα στο δρόμο, το χαιρέτησα και γυρνώντας λέει σπίτι μου τρακάραν από πίσω το φανάρι και πάει. Κόκκινε τι έπαθε ο Φαλακρός, προς την αλήθεια. Θα σου πω φίλε την αλήθεια. Τον απαγάγανε. Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε πόσα θες για να τον αφήσουμε ελεύθερο. Μου δώσανε και λίτρα. Βγάλαμε λεφτά δηλαδή. Λοιπόν, ο κουμπάρος σου λέει τρέμω μη του δίνεις τέτοιες ιδέες. Λέει τρέμω στην ιδέα. Τρέμω στην ιδέα, ούτε για αστείο. Κάνε, κάνε ερώτημα. Κάνε τα παπούτσια του Ραπτόπουλου φταίνε παρεμπιπτόντος. Όταν τα φοράς, πετάς. Άκου εδώ. Ναι. Κάνε ερώτημα στους παοξίδες. Ναι. Πόσο μπάλα ξέρουν τα χαϊβάνια. Το ρώτα τους. Τον Ολιβέιρα τον αφήνουν στον πάο και θέλουν τον Ζαμπά. Ορίστε. Εδώ να κάνουμε τεστ. Πόσο μάγκας είναι ο παοξίδες. Εγώ έχω παοξίδες που είναι διάολοι στην τακτική. Είναι λίγοι όμως βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν παοξίδες που θα σου κάνουν φοβερή ανάλυση. Ναι. Εγώ έχω εκεί στο γκραμ που πηγαίνω με τον φίλο μου τον Νικολάκη με παλιούς θηροτεσεράκηδες οι οποίοι ήταν πρώην καρνίβαλοι, στραβοστρόμιδες, γουρουνάδες. Και έχουν εντρυφεί στο αντικείμενο. Ναι. Αλλά έχουν πολύ σοβαρή τοποθέτηση ποδοσφαιρική. Okay. Εμένα αυτοί οι οπαδοί μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν και τη στραβοστομιά. Αλλά να έχουν και τη γνώση. Αλλά ξέρουν γιατί τους γίνεται. Ναι. Ξέρουν δηλαδή, τι βλέπουν. Αυτός ο συνδυασμός, από τον Άρη είχα ενθουσιαστεί
Έχει συγχωρεθεί τώρα βέβαια το παλικάρι. Έχει συγχωρεθεί. Τον έκανε και ραψιά. Ήταν στο οργανωμένο οπαδικό κίνημα εκ των αρχηγών τότε παλιά, των Σουπεράδων, των Γουρουνάδων, αλλά μέσα από την κουβέντα στην μπάλα όχι μπάσκετ που είναι, ήταν καταπληκτικός. Ήταν ο Μπρούνο, ο σχορεμένος. Ναι. Όσοι το θυμούνται και έχουν μιλήσει μαζί τους, ήταν καταπληκτικός πάνω στην ανάλυση την ποδοσφαιρική. Ναι. Αυτόν το θέλεις και την τηλεόραση να τον βγάλεις και στο ράδιο να μιλήσει. Τα έχει και τα δύο τα πακέτα δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό θέλω να πω. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Η αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν παοξίδες τώρα που θα πούνε, ποιον Ολιβέρα. Καλός είναι Ολιβέρα, ζαμπάδες δεν έχουμε. Δηλαδή, άμα θες και σαν τηλεθεατής, σαν φύλαχλος, σαν οπαδός, σαν αναλυτής, Ολιβέρα, εντάξει, δεν με τρελαίνει και σαν θέατρο. Αν θυμάσαι. Ο άλλος είναι που θα βγάλει το ένασμέναν, Κώστα. Που θα πει ο Κουλιανός, έβγαλε τα αλάρμ, έκανε τα φώτα της προβολής στον Γκούτρι για να περάσει, να πούμε. Κώστα. Ο άλλος δεν το κάνει. Ωραίο. Αυτό είναι και ραδιοφωνικά πολύ ωραίο που είπε ο Νίκος. Άλλο είναι το θέμα. Δεν έχουμε εικόνα από τον Ολιβέιρα και εγώ προσωπικά. Δηλαδή, αν δεν το δώσω. Δηλαδή, κοίταξε. Ναι. Μου τον παρουσιάσανε με τον Πίρλο. Επειδή τον Πίρλο εγώ τον έχω πολύ ψηλά. Δηλαδή, τον θεωρώ ναι. από τους πιο εγκεφαλικούς ποδοσφαιριστές που περάσανε ποτέ. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει και ένα ωραίο πρόσωπο, δείχνει μια σοβαρότητα, μια ωριμότητα. Ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, και λέω, αν όντως είναι τόσο εγκεφαλικός παίκτης και. Είναι κεφάλαιο να ξέρει. Δεν είναι κεφαλικός παίκτης είναι. Πρέσινγκ στον αντίπαλο κάνει. Δεν το ξέρω. Δεν κάνει. Για, πρέπει να τα δω. Τα ενάμα αλκαλίσματα κάνει. Δεν κάνει. Έχει μια καλή πάσα, τη χαζεύει την μπάλα που λέει και ο Γουλιανός. Καλή τεχνική κατάρτιση. Θα έρθει σαν τον Μαουρίσιο ή σαν τον ξέρω εγώ χάφ από πίσω το κουσουλάκι, το στολτίδι από πίσω μου κάνει 10 γκολ το χρόνο. 8. Να πάρει τα 10 εκατομμύρια που θέλει. Άμα ο χάφ δεν μου κάνει 7 γκολ, 6, 8 και 10 assist, δεν τα κάνει τα εκατομμύρια. Κάθομαι με τον Σακόβ και τον Μαουά. Ναι, αλλά ο Γρηγόρης και ο Κώστας όταν είχε έρθει ο Ζαμπά και μας είπανε 5 εκατομμύρια, λέγαμε σιγά μην κάνει 5 εκατομμύρια. Να τον, είδαμε και ότι είναι, τον είδαμε και ήταν λιγάκι τρελούτσικος στο μυαλό. Εντάξει. Και λέμε τώρα εντάξει, αυτά τώρα είναι. Ο Ακπόπ μας έκανε περισσότερο εντύπωση θετική. Γιατί είχε και τον γκολ. Ο άλλος έβλεπες ότι ξέραμε, δεν ξέραμε. Το έχει τον γκολ, το χάνει, το βάζει. Έχει μόνο τρίπλα. Κοίταξε. Μαρκάρι. Θα σου πω τη δική μου γνώμη. Με την όση βαρύτητα μπορεί να έχει. Μάλιστα. Ο Ζαμπά έχει καλή σχέση με τα δίχτυα. Ποιος έχει? Ο Ζαμπά έχει καλή σχέση. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε πολύ. Μέχρι τώρα εντάξει έχει δείξει ότι το έχει. Ναι, εντάξει. Καλώς. Λοιπόν. Ναι. Θέλει κι άλλο καιρό για να κρυθεί. Όταν έχεις ένα πλαϊνό, ο οποίος ναι. ξέρει να κλείνει, είναι καλός το ένας με έναν. Ναι. Αυτό που έλεγες πριν με τα αλάρμ και. Έχει καλή μεταβίβαση ναι. και είναι καλός και με τα δίκτυα. Ναι. Δεν το βρίσκει κάθε μέρα και θα για πάει. Λέμε, για και, και πάει ψηλά. Δεν το ξέρω, ένα-ένα. Λοιπόν, και πάει ψηλά το κασέ. Γενικότερα. Ρε πουλάκι μου, τώρα οι Πορτογάλοι θέλουν να πιάσουν τον μπαμπά τον πισινό. Όχι, λέμε εμείς. Ολιβέρα βρίσκει. Δεν λέμε Κώστα, θα σου πω ένα πράγμα. Μπαμπά δεν βρίσκει. Το καταλαβαίνω. Εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων. Εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων. Θα το τεντώσουμε, θα το ρίξουμε από την καρέκλα. Όχι, θα το εξηγήσω. Εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων της Σιφηλίου είναι πλέον ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος. Συνεχίζει. Δηλαδή την καλή του πορεία. Ναι. Από τον Παναθηναϊκό έφυγε για ένα κομμάτι ψωμί, λέω εγώ. Ναι. ναι. Λοιπόν, είναι τερματοφύλακας. Σπάνια ένας τερματοφύλακας ανεβαίνει ψηλά το κασέ του. Ναι. Ο παίκτης που σκοράρει, ο φορ. Ή ο εξτρέμι, αυτός που έρχεται από πίσω σαν οκτάρι ή το ή δεύτερο φορ, φαίνεται περισσότερο λόγω του γκολ. Το χαφ. Τώρα, αν ο Ολιβέιρα. Φτάνει, το κρέμασε. Φτάνει. Αν ο Ολιβέιρα έχει καλές εκτέλεσεις φάουλ. Και βλέπουμε ότι. Το κούρασες ρε, σταμάτα ρε. Αγκομαχάει το θέμα ρε. Στο βουνό το πήγες ρε. Στο σέιχ σου το πήγες ρε. Σταμάτα ρε. Ολιβέιρα βρίσκω εύκολα. Ζαμπά δεν βρίσκω. Τόκλεισες το θέμα. Ρίξ το άλλο. Καλά ρε. Μέχρι τώρα έλεγες ότι. Το πήγες κρυοπηγή το ανέβασε. Μέχρι τώρα έλεγες ευτυχώς που ήρθε Ολιβέιρα και τώρα τα αλλάζεις. Ναι εντάξει για τα χάφα. Αλλά άμα είναι να πω σε δίλημα. Ξέρω εγώ τον Ολιβέιρα του Ζαμπά δεν μένω σε δίλημα. Άλλο θέμα. Ας το βάλτε στο χρονοτούρα. 20 χαρτιά είναι αυτά. Τι 20 χαρτιά είναι. 20 χαρτιά είναι αυτά. Τι 20 χαρτιά. Άμα σου κάζουν τα 20 χαρτιά της Ρήτρας. Ποιος έχει βρει τα 20 χαρτιά. Ρήτρα 20 εκατομμύρια Άγιος Ζαμπά. Ναι. 12 εκατομμύρια ευρώ έχει ο Ολιβέιρα. Αν σου πούμε. Ναι. Παίρνεις τον Ολιβέιρα. Παίρνω ναι. τον Ζαμπά και σου λέει πάρει. Δεν το δίνω, ρε. Και παίρνεις. Δεν μπορείς να πεις όχι.
Εντάξει, άμα είναι έτσι. Για, το, για τον Πρίγκιπης μπορούσε να πει όχι. Ρε δεν το δίνω ρε, πάλι τα ίδια ρε. Στο σέλι σου το πήγε στο θέμα ρε, άλλαξε το ρε. Εσένα σε αρέσει και το δίδυμο ακπόπου Ζαμπάμπα εκεί που βλέπει μπροστά. Τελείως, πάμε άλλο θέμα. Γι' αυτό. Λοιπόν, πού βλέπεις να γίνεται κέντα, αν βλέπεις να γίνεται κέντα σήμερα, το Σαββατοκύριακο. Αλλά πρώτα θα σου διαβάσω ένα μήνυμα. Κέντα, για... πού μπορεί να γίνει. Θα σου πω ένα μήνυμα. Ναι. Για να καταλάβεις ότι τίποτα ναι. δεν είναι τυχαίο. Ραπτό που έπαιξες μπάσκετ μισή ώρα και έγινε χαμός στο ΟΑΚΑ. Ναι. Δεν πας και για κανένα βόλι, πας και γίνει και εκεί. Γιατί χρουσουζιά σου. Έλα, μια μπάλα μπάσκετ έπαιξες και αποχώρησε ο Ολυμπιακός από το γήπεδο. Και αυτός ο Σέξι το πήγε στο θέμα. Ναι, και αυτός ο Σέξι. Κατέντωσε, φτάνει. Το λοιπόν, παιδιά, το παιδιά. Έχει, έχει παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Πες τα ένα-ένα, να σου πω που θα γίνει κέντα. Να που, πού πιστεύω ότι θα γίνει. Θες να στα πω ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι το οποίο συναντάμε ναι, ναι. είναι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Παρακάτω. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτό, στα κάτω αυτό, του, ο Αστέρας ναι. Πλησιάζει. Κέντα δηλαδή. Με συγχωρείς, άμα κερδίσει η Τρίπολη είναι κέντα δηλαδή. Δεν είναι κέντα. Οπότε δεν υπάρχει κέντα στο παιχνίδι. Η απόδοση είναι μεγάλη του διπλού. Δεν με νοιάζει εμένα ρε η απόδοση. Πας για, πας για ένα ατρόμητος. Ούτε και εδώ άμα γίνει στραβή. Μη διπλάσω που όλα τα ανοιχτά είναι. Δεν έχει κέντα εδώ. Άλλο. Λάρισα Ξάνθη. Ούτε εδώ είναι κέντα. Κερδίζει Λάρισα, κερδίζει. Ξέρω τι κέντα να γίνει. Λεβαδιακός Πανετολικός. Ούτε και αυτό, τι κέντα να γίνει. Αν κερδίσει κερδίσει ο Πανετολικός. Είναι ακέντητα αυτά, τι κέντα να γίνει. Θα σου πω τώρα. Αν κερδίσει ο Πανετολικός. Ναι. Νομίζω ότι μπαίνει πολύ δυνατά στον κόλπο της Ευρώπης. Ναι. Και ψιλοτελειώνει το Λεβαδιακό και ουσιαστικά. Ρε άλλο σε λέω, κέντα δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος που θα πεις κέντα. Άρης Πανιώνιος. Α, εδώ μπορεί να γίνει κέντα. Χαλάει αυτό. Γιατί, γιατί ρε, ποιος Πανιώνιος ρε. Ποιος Πανιώνιος. Ποιος Πανιώνιος. Εντάξει. Γιατί ποιος να γίνει κέντα. Πες με ένα λόγο να γίνει. Γιατί να μην γίνει κέντα. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Άρης εδώ και τρία παιχνίδια δεν δέχεται γκολ. Ναι. Κερδίζει. Ναι. Δείχνει ότι έχει σοβαρευτεί πάρα πολύ. Ναι. Και έχει δέσει αμυντικά. Ναι, ναι. Και έχει πάρα πολύ καλή ναι. ψυχολογία. Τι μου λες. Πήγε στον ψυχολόγο. Εσύ τώρα ναι. θα αρχίζεις τα τεχνικά. Ναι, ναι. Ότι ο Άρης, τι θα μου πεις, ότι πρέπει να δημιουργήσει και όχι να κλέψει. Αυτά θα μου πεις. Λοιπόν, γράφε. Γράφω. Στατιστικά τα 40 χρόνια τα τελευταία ο Άρης. Τώρα έχει κάνει 2 στα 2 ή 3 στα 3. 3 στα 3. Έχει κάνει 3 στα 3. Πότε ρε ο Άρης 45 χρόνια έκανε 4 στα 4 για να κάνει τώρα. Δεν το έχω εξετάσει έτσι το παιχνίδι. Ψάξω τι. Πες μου εσύ. Ψάξω στατιστικά. Πες μου εσύ. Στατιστικά. Πότε. Πότε ο Άρης τα τελευταία 50 χρόνια έκανε 4 στα 4. Πότε έκανε. Πότε έκανε. Γιατί ο Πάκ πότε πήρε πρωτάθλημα ύπτος. Βράζ τον Πάκ για τον Άρη μιλάμε. Ο Πάκ πότε πήρε πρωτάθλημα ύπτος. Πάντε πάλι τα ίδια. Ρε πότε έκανε ο Άρης 4 στα 4 ή 3 στα 3 4 στα 4 πότε έκανε. Θα πρέπει να ρωτήσω τα παιδιά. Το απράδει τα παιδιά, απράδει τα παιδιά. Έχουμε ρεπόρτερ του Άρη θα τους ρωτήσω. Ε πάνε ρώτα τον. Εδώ 41 χρόνια έχει να κάνει 3-0 ημίχρονο. Πλάκα κάνεις τώρα. Πω παιδιά βάλτε από ένα αυτοκίνητο στον Άσο του Άρη στην έξι. Αυτά τα μάτς Άρης Πανιώνιος ευρωμάνε. 4-2-2-4, 3-3-2-2, 0-2-3-2, έλα. Εδώ έκασα τον Απόλλων Σμύρνης ρε πλάκα. Τράβα βρε τώρα βρε, τράβα. Εδώ μπορεί να γίνει λοιπόν η κέντα. Εγώ λέω ότι απολύεται ο Μάτιος αυτό το παιχνίδι. Εσύ λέω απολύεται ο Μάτιος. Εγώ λέω. Δηλαδή τι είσαι συγκινή. Το ότι γυρνάει και πάλι για τρίτη φορά που μάζει τον Πανιώνιο. Παρακάτω, άλλο μάτς. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κέντα. Μέχρι τη Νότια Αφρική. Υπάρχει καλύτερο προγνωστικό από εκεί. Για πες, για. Το μηδένος ένα γκολ. Μηδένος ένα γκολ. Καλό είναι και αυτό. Υπάρχει καλύτερο προγνωστικό από αυτό. Μπράβο. Άλλο. Απόλλωνος Σμύρνης πάω που ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν έχει με καμία ομάδα καλή σχέση. Και εδώ μπορεί να γίνει κέντα. Τι κέντα όμως να γίνει. Τι κερατάσεις. Να πάνε καμιά 200 παοξίδες από εκεί. Καρνίβαλ. 200 εξίδες από την άλλη. Ναι. Να πες το πετρόλαιο. Επειδή είναι δίπλα η Ριζούπολη με τη Φιλαδέλφια. Άκου τώρα για Αθήνα μιλάς. Ναι. Να πάει 360 να του στείλει, ξέρω εγώ. Λέει πρωτευουσιάνος τώρα, ναι. Ναι. Mm. Να του στείλει ο αυτός από κάτω, 300 άτομα. Mm. Να πάει από πέσω το κοτρόνι της Αλεπούς όπως έπεσε στα μάτια της Άκης στην Ευρώπη. Να μασίσουν οι υποοξίδες γιατί η μαγιά θα φάνε υποοξίδες. Να γίνει εκεί του κουτρούλιο γάμος. Καλά, yeah. Και εκεί μπορεί να γίνει κέντα να φας μία βασμού. Καλά. Εδώ υπάρχει. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα για χαζούς έχεις. Βράσε αγκαλιά με το ποτάθλημα είναι. Άσε αγκαλιά τα με ίδια έλεγε και με τον Ολυμπιακό δεν έγινε τίποτα. Τα ίδια έλεγε. Τίποτα δεν έγινε. Ναι, εντάξει. Δεν θα πάνε απλό είναι, γιατί να το ρισκάρουν. Ναι. Και κοίτα, και δεν είναι αστυνομία η δικιά μας.
που τα έχουμε καλά, και είναι άλλη αστυνομία. Και να έχεις υπόψη ότι εκεί η αστυνομία, 85% ψηφίζουν Χρυσή Αυγή οι αστυνόμοι. Άσε, που στην Ελλάδα έχεις, πολλά δεν έχεις κάνει γκάλωπ στην αστυνομία της Αθήνας. Για πάρε 100 αστυνομικούς και πες τους τι ψηφίζετε, οι 85 θα σου πούν Χρυσή Αυγή. Τι ψηφίζουν, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Οι αστυνομικοί... Εγώ λέω ότι ο πρώτος στη φύλακα σου θα σταματήσει εσύ, να τον πεις τι ψηφίζεις, θα σου πει τα στοιχεία σου. Φράς τα στοιχεία τα δικά μου. Τα στοιχεία σου θα σου πει. Ρε, μέσα στην κοινωνία ζούμε. Άκου εδώ. Εμείς ζούμε μέσα στην κοινωνία. Ωραία. Δεν μπορούμε να... Ας φρόντιζε ο ΣΥΡΙΖΑ να τους δώσει αύξηση το μισθό, να τους έχει καλά, για να ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ. Ρε Γρηγόρη, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι που μπορεί να γίνει κέντα. Κέντα μπορεί να γίνει στο Άρης Πανιώνιος και στο Απόλλωνα. Αγωνιστική. Αγωνιστική εννοείς. Όχι, όλες οι κέντες είναι κέντες. Τι θα πει αγωνιστική. Υπάρχει και κέντα η οποία είναι εξαγωνιστική. Α, να χαθείς ρε. Λέω, στο Άρης Πανιώνιος εννοείς αγωνιστική. Αγωνιστική και στο Απόλλων Παόκ εξαγωνιστική. Δηλαδή, αγωνιστική δεν μπορεί να γίνει. Και τι να γίνει, ρε, και εκτός αν το θέλει ο ίδιος ο Παόκ, ξέρω εγώ. Γίνεται, δεν γίνεται. Ήθελα να ξέρεις ότι ο Παόκ πάει για ρεκόρ. Πάει να κάνει το Ολυμπιακού το ρεκόρ του 1972-73 για τη Λάκη Πετρόπουλου. Ναι. Φάγανε αυτοί 13 γκολ μόνο στο πρωτάθλημα. Ναι, ο Πάοκ πώς έχει φάει. Ο Πάοκ τώρα έχει φάει, ο Πάοκ τώρα έχει φάει 9. Και θέλει να φάει μόνο άλλα 3. Δύσκολο οι 10 αγωνιστικές. Εσύ τι λες, θα το φάει με τον Απόλλωνα. Άμα το φάει με τον Απόλλωνα, με γεια του και με χαρά του, τι να σου πω. Με γεια του και με χαρά του, τι να σου πω. Τι να σου πω άλλο. Και στο... Κυνηγά ένα ρεκόρ ασύλληπτο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Τρομερό. Έχει να παίξει με Παναθηναϊκό εκτός, με Πανιόν, με Άρη εντός, με πολλά. Είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Μαγκιά του αν το καταφέρει. Αν το καταφέρει το πάρει αίτητος και κάνει και 12 γκολ. Εγώ σου λέω και 13 να κάνει, να τον ισοφαρίσει. Και αυτό είναι επίτευγμα, να τον ισοφαρίσει είναι δύσκολο. Ω Φιλαμία. Είναι δύσκολο. Πώς. Ω Φιλαμία, βλέπεις κέντα, υπάρχει κέντα κατά κίν. Όχι, όχι. Βλέπεις τον Όφη να λέει βλέπω το κυριάσμα. Τον Όφη να πέφτει, βλέπω τον Όφη να πέφτει ή τα Γιάννενα. Και εγώ γουστάρω πολύ να πέσει Όφη, να τελειώνουμε με αυτούς τους κριτικούς, θα πούμε. Τους τάχα μάγκες. Να τελειώνουμε. Γουστάρεις να πέσει Όφη. Γουστάρω να πέσει Όφη. Αν να διαλέξω Όφη Γιάννενα, Λαμία, ποιοι άλλοι και μου Λάρισα, καλά με τον Κούγια είμαι και φίλος προσωπικός, δεν θέλω να πέσει. Και τον γουστάρω πολύ. Τελικά τα παράτησε με τη Λάρισα ή συνεχίζει. Θα συνεχίζει, άσε. Μια έτσι λέει, μια... Ο Πύρος, ο Πύρος λέει θα φύγει τώρα. Μπορεί... Ας τον Πύρο, ρε. Ας τον Πύρο. Στην έκθεση ρεκόρτιες στο σχολείο τι είχες. Στην έκθεση, 18. 18, σε βάλεσε. Ποιος καθηγητής σε έβαλε 18 στην έκθεση εσένα. Ο Τάχης. Ποιος. Ο Τάχης. Τάχης. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Ποιος αυτός ο που σας... Και με το Ηρακλή που... αυτός ο Τάκης. Κοίταξε, δεν θες να πω τα άπατα τα δικά σου. Γιατί σήμερα το βράδυ έχω βάλει ήδη τις κατάλληλες εγκαταστάσεις εκεί που θα πάτε. Τι μου λες. Με τη συνάντηση που έχετε, που έχει κανονίσει ο Τερεπέγλου. Και θα μαθευτούν τα πάντα. Εντάξει. Μάλιστα. Άλλο θέμα έχουμε να συζητήσουμε. Ωραία ήταν τα θέματα, μάλιστα. Άλλο έχουμε. Κοίταξε να δεις. Αρχίζει και διαφαίνεται πεντακάθαρα αυτό το οποίο λέω καιρό. Ναι. Απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει όπως θα έπρεπε. Ποιο είναι, τι? Το ότι ο Ηρακλής έχει δύο κυβερνήσεις. Ξέρεις τι είναι, σαν να μου λες τώρα. Ναι. Την αλήθεια λέω. Σαν να μου λες ότι το λαός ή ξέρω εγώ το κόμμα του Καμένου που παίρνουν λίγα ποσοστά έχουν δύο κυβερνήσεις. Σαν να έχουν εσωκομματικά. Αυτό είναι σαν να με λες τώρα. Ρε φίλε, κι όμως έχει. Τι να κάνει. Ρε τροτσκιστές, έχετε και πολιτεία, λέει, να έχετε και δυο αυτές. Δηλαδή τι μάλλον, ποιος θα πάει στο Προποτσίνικο πρώτα. Δεν φτάνει που στο αποκαλύπτουν. Δεν φτάνει που στο αποκαλύπτουν. Τι μάλλον τώρα αυτή, ποιος θα πάει στο Προποτσίνικο πρώτος. Αυτός είναι ο καυγάς τους, για να καταλάβω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Α, δεν ξέρω. Θα σου πω ότι την Κυριακή άμα δω καμιά ομορφιά. Ναι. Εντάξει, δεν θα είμαι, δεν θα είμαι και μακριά, θα μπουκάρω. Μη, τι φαντασίωση είναι αυτή με τη μιμή που έχεις δρασει. Μη. Εντάξει. Έλεος μας είπε για κέντα, λέει 5 στα 5. Εντάξει. Καλησπέρα Γκαντέμισον και Σαρδάμισον. Ναι. Ας μην κάνουν το λάθος να δώσουν το ζαμπά, τον κρατάς και αν μπεις σε Champions League
Ναι. Ύστερα λέει μπορεί να το πουλήσει με περισσότερα λεφτά. Αν το κάνει ανανέωση συμβολέου. Ναι. Και αν ανεβάσει τη ρήτρα του, ναι. Ναι. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Έχει πουλήσει πολλούς ο ΠΑΟΚ πάνω από 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν το πουλήσει 20, λέμε, αν έρθει και το πουλήσει 20, θα του κάτσει άσχημα. Ας μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει πρώτα στους ομίλους του Champions League. Και μετά συζητάμε για το πόσο θα πουληθεί. Ναι. Πες το φελό, λέει, φέτος έκανε 4-4 ο Άρης τις πρώτες αγωνιστικές. Τι έκανα, λέει, 3-3 έκανε. Το τέταρτο ήταν ήττα. Μπερδεύεται. Ωραία, επειδή είπε 3-3 πότε έκανε. Να πότε έκανε. Φέτος. Ναι. Εκτός θα το ξανακάνει. Θα το σπάσει. Ναι. Τα κάνει 4. Κράτησε διπλό πανιόνιο. Και... Διπλό πανιόνιο. Δηλαδή πόσο το βάλεις εσύ τώρα, Μπρούκλι. Ναι. Θα το βάλεις 2 ευρώ ή θα το λυπηθείς και θα βάλεις 1 ευρώ. Δεν το λυπάμαι καθόλου. Ναι. Δεν το λυπάμαι καθόλου. Πες στο Φαλακρό ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έφαγε 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Απλά φαίνονται 19 με τα 2-0-3 χωρίς αγώνα. Να μην τα έτρωγε, τι να κάνουμε τώρα. Όχι. Όχι. Σωστό είναι αυτό που λέει. Τι όχι. Άλλο τι γράφει. Δεν έπαιξε. Μάτς, μα δεν έπαιξε. Σε πόσα μάτρε. Σε δύο. Τα δύο που δεν γίνανε. Ναι. Μια χαρά είναι. Έχει δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση κάνει. Τα δύο δεν γίνανε πες. Ο Ολυμπιακός έκανε 30. Αλήθεια λέει. Ασύ έκανες 28 πες. Άστο. Ρε φίλε. 13 γκολ έφαγε. Εντάξει. Η παρατήρησή του είναι σωστή. Είδες. Το έκανε πέρσι σου λέει. Τέλος. Απλά φαίνονται τα 19. Γιατί είχε τα 2-0-3. Με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Τέλος. Τα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν. Θα είσαι κανονικά τη Δευτέρα. Θα δεν σκοτωθώ, αν δεν πάω καλά, είμαι, θα είμαι. Λοιπόν, ζητάνε να βγάλω, να ανεβάσω πάλι τα παπούτσια, να τα ανεβάσω. Αλήθεια πρέπει. Ανέβασα. Δεν μου λες, μετά το Μουσείο του Λούβρου και όλα αυτά τα οποία γίνανε πριν, ο τελευταίος που καμιά άλλη προσφορά είχες για τα παπούτσια. Είστε να χωριέσαι. Αυτά τα παπούτσια σε 30 χρόνια θα έχουν αξία. Όπως τα μονόλεπτα, τα οποία σήμερα τα κρατάω εγώ σε ένα τσουβάλι, τα μονόλεπτα από τα ευρώ, τα μονόλεπτα. Σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχει μονόλεπτο. Ξέρεις πόσο θα κοστίζει ένα μονόλεπτο. Δεν τα ξέρεις αυτά. Πόσο κοστίζει. Πού θα πάρει το κεφάλι σου. Εσύ μπορείς να δεις μονόλεπτο και τα πετάξεις στα σκουπίδια. Αχ. Και να πούνε μετά από 12 χρόνια. Τόσο μυαλό κουρκούτι. Μετά από 12 χρόνια κουρσού. Να πούνε όποιος έχει μονόλεπτο. Μπαμ μπαμ. Αυτό. Εξυπνόπουλε. Υπάρχουν ειδικά δίευρα. Ναι. Τα οποία είναι πανάκριβα. Καλά καλά. Εντάξει. Κοστίζει πάνω από 300 ευρώ. Βγαίνουν ειδικές εκδόσεις, special edition που λένε. Λοιπόν, ειδικές εκδόσεις, τέλειο. Special edition στα αγγλικά. Εντάξει, αυτές, μα. Αν τα κρατήσεις, ναι. Και τα μπουζουριάσεις κάπου έτσι, σε ένα μπαούλο, ναι. Κάποια ναι. Στιγμή μπορεί να έχουν αξία. Τέλος. Έφυγες. Το πεντόλυρο, ξέρεις τι, το πεντόλυρο. Όχι. Για να μαθαίνεις, να σε πω τώρα επειδή... Κάνεις και Μπρούκλι τώρα, έχεις περάσει υψηλή τάξη εσύ. Δεν είσαι απλός του Μπιώτης. Ναι, ναι. Μάθε ναι. Τα πεντόλυρα μετράνε πολύ. Ναι, είμαι άνθιπο του Μπιώτης. Εντάξει. Τι είσαι? Άνθιπο του Μπιώτης. Άνθιπο του Μπιώτης. Άνθιπο του Μπιώτης. Δηλαδή? Δεν έφτασα σε επίπεδα του Μπιώτη. Κάτα καθίσου. Άντε καλό δρόμο να έχεις κουρσούς. Ευχαριστώ. Ναι. Τα λέμε. Yeah. Λοιπόν, εγώ δεν τρεβόμουν από τον Κούγια το φίλο μου μετά από αυτό που είπε στον Άγγελο για τα παιδιά. Λέει. Ρα πόσο πάει, πέφτει όλο και πιο χαμηλά. Δεν φταίει ώρα από το πλούς για αυτό που πεκούγιας. Αν θες τη γνώμη μου. Και μου μιλήσετε να σχολιάσω αυτό που πεκούγιας. Νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί ότι αυτά όχι απλά δεν λέγονται, ούτε καν περνάνε από το μυαλό. Εντάξει, είναι απαγορευτικά. Αλλά το είπε. Τι να κάνουμε. Καραφλέτα, πάρε την Αραβωνιάρα και έλα στο Βόλο την Κυριακή να δούμε Νίκη Κασάνδρα. Κούτρα, τσίπουρα και μετά γήπεδο. Αχ, το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, κι άλλος με τα παπούτσια. Ας δώσει η πόρτα τα 20 χαρτιά και μετά εμείς αποφασίσουμε θα δώσουμε τα 12 για τον Ολιβέιρα. Ο Ρασβάν πλάθησε σωστά τους παίκτες και τους δίνει υπεραξία, λέει ο Λάζαρος. Κοίταξε να δεις. Έρωτα ξαφνικά με το Ζαμπά. Παλτό ο Ζαμπά. Κακός ο Ζαμπά. Μάπα ο Ζαμπά. Τώρα Ζαμπά, Ζαμπά. Ζαμπά και μόνο Ζαμπά τέλος. Είναι μικρότερος, πιο γρήγορος και πιο εξελίξιμος. Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά λέω ότι σε αυτόν τον κόσμο, όπως και γίνει αυτή η τεράστια κουβέντα
για τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς δεν υπάρχει κάτι να λέμε τέλος. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να προκύψει. Και αν έρθει ο άλλος και σου πει η ρήτρα είναι αυτή και στη σκάω, τι κάνεις Κωστάκι μου? Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αν θέλει και ο παίκτης, τα παίρνει, κλείνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο και φεύγει. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι μπορεί να γίνεις ο μάγκας της παρέας, ο ήρωας του γραφείου, και το Μετρόπολης 95,5 μαζί με την Pizza Fan θέλουν να λάμψεις. Έρχονται στη δουλειά σου παντός τύπου επιχειρήσεις, γραφεία, περίπτερα, ταξί, λαϊκές, και κερνάνε πίτσα εσένα και τους συναδέλφους σου. Μπες τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τα εταιρικά και προσωπικά σου στοιχεία στην ειδική φόρμα. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε τη Δευτέρα, από Δευτέρα ως Πέμπτη το μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο ή σε όποιον χώρο εργάζεσαι, για εσένα και τους συναδέλφους σου. Και το καλύτερο, κάθε Παρασκευή το Μετρόπολης 95,5 γερνάει Pizza Fan εσένα και την παρέα στο σπίτι, για να απολαμβάνετε όλοι μαζί τους αγώνες της αγαπημένης σας ομάδας. Όπου και αν είσαι συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή στη Σέντρα στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος πραγματοποιεί την κλήρωση και σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι είσαι εσύ ο καλύτερος της παρέας και ο πιο τυχερός φυσικά, και μόλις ο σηκός λες Μετρόπολης 95,5 και κέρδισες. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 για τα 390 είναι δικά σας, 955 και όλο το μήνυμά στο 54340. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα τα κάνουν αυτοί. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνήστε τώρα στο 18133. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.340, το 2310-390 είναι ελεύθερα, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ίδιων σας, είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai, φανταστικά έτοιμο παράδοτε, τα περισσότερα μπορείτε να τα κάνετε και test drive στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, σε μια απίστευτη έκθεση. Και φυσικά με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596. Να πω ότι έχουν μείνει άλλα 5 σκυλάκια στην Περαιά. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα από αυτά, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο Μαρίνο στο 239-24-00048. 239-24-00048. Ζητάνε τον κύριο Μαρίνο, είναι στην περιοχή της Καρδίας. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν τηλεφωνήσει. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται? Τώρα ξύπνησες? Όχι, δεν κοιμήθηκα. Γιατί δεν κοιμήθηκες? Γιατί περνάω από το μαρτύριο, είπαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, συμφωνώ με τον Κωστή σε ένα πράγμα, ότι ο Ζαμπά δεν πρέπει να πουληθεί. Πρέπει να ψηθεί στον ΠΑΟΚ, να τον ψήσει καλά Λουτσέσκου. Να βγούμε με το καλό Champions League. Και από τις δύο μεριές. Και από τις δύο μεριές. Με ψήσουμε και από τις δύο μεριές, ναι. Σαν τον Κωστέτσο. Σαν όχι, σαν τον Άσο τον Γλέτσο και όλο τον Κωστέτσο. Το ψήνει με και από τις δύο μεριές τον Γλέτσο, τέλος πάντων. Και ο Ραπτόπουλος είναι αμύθιος, αυτός το κάνει. Το ξυρίζει το ακτινίδι ο Ραπτόπουλος. Πώς το είπες αυτό? Το ξυρίζει το ακτινίδι ο Ραπτόπουλος. Κράτη το αυτό, ατάκα είναι. Σούπερ, έγραψες. Ερώτηση. Έλα. Περίμενε. Μετά από όσα σου έχουν συμβεί και όσα έχεις δει, ναι, θα δεχόσουν να φορέσει σήμερα ο Φαλακρός
μια φανέλα του ΠΑΟΚ ενώπιον του αγώνα του Απόλλωνος Μύρνης με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, είμαι αδιάφορος τι θα φορέσει ο Ραντόπουλος. Δεν σ' ανησυχεί, δεν είσαι προληπτικός. Δεν είμαι προληπτικός, απλά ξέρεις τι. Το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει συνέχεια τα μάτια μόνος του. Δηλαδή... Είμαστε μια καταραμένη πόλη που έχει να δει 34 χρόνια πρωτάθλημα. Το πήρε στο πρωτάθλημα, τελείωσε. Δεν πήρε τίποτα ακόμα. Άμα δεν είναι μαθηματικά που το πάρεις, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, γιατί με τους μικρούς αντιπάλους θα παίρνουν... Πού είναι εκείνη η έπαρση? Άντε να τους βάλεις γκολ και με τη διαιτησία κατά, γιατί η διαιτησία πάει κατά ακόμα. Ο ενθουσιασμός που είχε, ο ενθουσιασμός, η χαρά, όλο αυτό το η τρέλα που βγάζετε μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό. Πού θα χάσεις βαθμούς? Πάω γίνει ιδέα καταρχήν. Νέρση. Είναι μια ομάδα η οποία για μένα είναι η πιο, πώς το λένε, η πιο δηλαδή ανησυχείς ακόμα και σήμερα ότι μπορεί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα? Δεν λέω ότι θα το πάρει, αλλά λέω ότι μας περιμένουν στη γωνία, μας έχουν στημένη πάλι. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά αν βγει ο ΠΑΟΚ Τσάμπιονς και πάρει 25 εκατομμύρια. Αν πει στους ομίλους δεν παίρνει κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες Κόκκινε και ένα τελευταίο. Ναι. Χαιρετισμούς. Θέλω να δώσω σε ένα άρρωστο Αριανάκι φίλο μου που έχει καφενείο στη Βελισσαρίου. Να είσαι καλά. Γεια σου. Επόμενος. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Με τι αφορά το ξέρεις για το ακτίνιδι ο Ραπτόπουλος? Τι είπε ρε το θύμα. Πολύ ωραίος. Τι ατάκα είπε ρε. Πολύ ωραίος. Δεν μου λες ρε. Δεν μου λες φυράκια. Περίμενε. Είναι στο τσεπάκι σας. Αφού είναι στο τσεπάκι σας, δέχεσαι να φορέσει ο Φαλακρός μπλούζα του ΠΑΟΚ? Όχι ρε, αυτός και τα κτηνίδια μπορεί να τα, άμα το πιάσει τα χέρια του να βγει μετά τα κτηνίδια να βγει στην άουσα ξυρισμένα όλα. Ας το να πω. Λοιπόν, σήμερα είναι 15 Φεβρουαρίου. Ναι. Αυτή την ημερομηνία Κόκκινα την έχεις στο μυαλό σου κάθε μέρα. Γιατί? Λοιπόν, γιατί σήμερα βαφτιστήκατε πάλι Ηρακλής. Ξεχνάτε πλέον το αεποντίον Ηρακλής. Και νόμιμα, έτσι, γιατί πήγατε σε νόμιμα, πήγατε στην εδώ η Θεσσαλονίκη. Άκου το σκύλο οπότε γίνατε Ηρακλής. Εσύ τώρα είσαι ο πρωταθλητής Ελλάδος. Κανονικά και με τον νόμο, ρε φίλε. Κανονικά και με τον νόμο. Εγώ βάζω στοίχημα ότι την Κυριακή θα στηθεί στην Ατρία να δεις δόξο Ηρακλής Κέρκυρα. Μα το βλέπω γιατί θέλω να χάσει, ρε παιδί μου. Δεν το θέλω ούτε τον Άρη ούτε τον Ηρακλή. Δηλαδή, καταρχήν, άμα κερδίσει ο Ηρακλής, πες μου αλήθεια, θα το χάσει τον ύπνο σου. Άμα κερδίσει. Ναι. Που άσε με τώρα, μην με στεναχωρείς γιατί θα πάω πάλι στην Κρήτη. Άμα κερδίσει, λοιπόν, άμα κερδίσει και ο Άρης. Άμα κερδίσει και ο Άρης, αυτό θα είναι το χειρότερό μου. Οι Αριανοί, αυτό που έλεγε ο Κωστής την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Χαρήκανε με το 3-0 και βγήκανε μερικοί Αριανοί. Μπράβο τους, καλά. Όχι καλά. Μερικοί. Βγήκανε όμως, όλη τη Δευτέρα, μόνο Αριανοί βγαίνανε. Ναι. Καλά, πέρσι δεν είχαν αυτή η χαρόμετρο που τους μετρούσε τη χαρά. Αφού πέρσι ήταν πρωταθλητές οι άνθρωποι. Πόσο κακία μπορεί να έχεις μέσα σου. Πόσο κακία μπορεί να έχεις μέσα σου. Φαντάσου να ήμουν Ηρακλειδέας, ε. Φαντάζεσαι. Τι σατανόγρια θα ήμουνα. Επειδή σε συμπαθώ δεν θέλω, γιατί έχεις και βαρύ μηχάνημα πάνω να θυμάσαι. Φιλάκια πολλά. Μην πάρει καμιά βαρία γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Αν χαθείς από εδώ. Ρε Μάλι, παίρνει πρωτάθλημα και ο καημός του είναι στον Ηρακλή και τον Άρη. Άρη Θεσσαλονίκη αθάνατη. Εμπρός. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Εγώ σαν ΠΑΟΚ, ναι, θεωρώ τεράστια ευκαιρία να συνεργαστώ με την Πόρτο. Όπα. Τώρα το τι μου λένε να ψηθεί ο Ζαμπά από τις δύο πλευρές, από τις 3 και από τις 6, εγώ τα ακούω βερεσέ. Γιατί? Μπορείς να μου πεις εσύ ποια είναι η καλύτερη πολίτρια ομάδα στην Ευρώπη? Οι καλύτερες ομάδες οι οποίες πουλάνε είναι οι Πορτογαλικές. Είναι η Πόρτο μέσα αυτή. Οι Πορτογαλικές. Μπράβο. Σου δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να σου πάρει ένα παίχτη η Πόρτο και να ανοίξει παρτίδες μαζί της. Πρώτο. Δεύτερο. Αν ήμουν ΠΑΟΚ, δεν θέλω λεφτά για τον Ζαμπά. Δώσ' μου τώρα τον Ολιβέιρα και στην ιδιοκτησία τον Ζαμπά. Εγώ τον Ζαμπά πώς θα τον πουλήσω? 10 εκατομμύρια. 12. Για το Ζαμπά, έχεις βάλει λίθρα 20. Ρε εσύ, εγώ σου λέω δεν θέλω λεφτά. Δώσ' μου τον Ολιβέιρα, εγώ τώρα, δεν είμαι ο Σαββίδης. Ναι. Αλλά θέλω στην ιδιοκτησία 50-50. Πού τον είδες ρε φίλε τον Ολιβέιρα, συγγνώμη.
Κάτσε να σου πω. Εγώ τώρα γίνομαι δικηγόρος του διαβόλου, του κακού. Και λέω, πού τον είδες? Δεν με νοιάζει ο Ολιβέιρα, ρε φίλε. Ναι, όχι, δεν... Αν φύγει ο Ζαμπά, θέλω 50% εγώ στη μεταπολιτική του αξία, στην ιδιοκτησία. Ναι, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή ο Ζαμπά έχει βρει ρυθμό, βοηθάει, προχωράει, πετυχαίνει πράγματα με την ομάδα. Μαζί σου. Εντάξει, προσφέρει. Μαζί σου. Εκεί που λέγαμε ότι ξέρεις πολλά τα λεφτά και σιγά και έτσι και αλλιώς. Και έρχεται το καλοκαίρι μία πρόταση. Ναι. Από την άλλη τη Χαντ. Και σου λέει 10. Τι κάνεις, δεν το δίνεις? 10 δεν μπορεί να τον πάρει, 20. Πρόταση σου λέω. Τι θα πεις, όχι, είναι λίγα τα 10. Εσύ είπες πριν από λίγο ότι 10 εκατομμύρια πώς έχεις πουλήσει. Έναν. Έναν. Δεν μπορούσες να κάνεις διαφορετικά όμως. Δεν μπορούσες. Εδώ σου λέω στο Sky 10. Τι θα πεις, όχι? Εγώ λέω... Ευχαριστώ, θα πεις, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα πεις όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πεις εύκολα όχι. Δηλαδή... Από την άλλη σου λέω, έρχεται η Πόρτο. Και της λες, δώσ' μου τον Ολιβέιρα, πόσο κάνει, 12-12, εντάξει. Πήρες 12 το Ζαμπά, όπως θέλεις. Και στην ιδιοκτησία, 50-50 το Ζαμπά. Θα παίξει 2 χρόνια. Η Πόρτο μπορεί να τον πουλήσει 30, μπορεί να τον πουλήσει 40, μπορεί να τον πουλήσει 50. Ρε φίλε, εσύ πάνω από 10 πώς θα τον πουλήσεις? Δηλαδή, εσύ, δηλαδή, ο λόγος που το λες... Το είναι, οικονομικό. Όχι, είναι καθαρά εμπορικός. Εννοείται. Δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ, εκεί που έχει φτάσει σήμερα, πόσο να πουλήσει το Ζαμπά. Ενώ μπράβο, η Πόρτο μπορεί να εκτινάξει το κασέ. Μπράβο. Είναι μια σκέψη, την κρατάω. Είναι μια σκέψη, αλλά αυτό... Συγγνώμη, εκτός αυτού, ανοίγεις και δουλειές με το καλύτερο μαγαζί. Έχεις κι άλλους άοπους. Ναι, γιατί να μην φροντίζεις να κάνεις το δικό σου μαγαζί καλό? Θα κάνεις, με τα λεφτά που θα πάρεις θα κάνεις, ρε φίλε. Ό,τι ακριβώς έγινε με τον, με τον Πρίγιο. Έφερες στη θέση του Πρίγιο 5, 4, πόσους έφερες, με τα λεφτά του Πρίγιο, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Το κρατάω. Δεν είναι κακό σαν ιδέα, ούτε μειώνει κάτι. Να είσαι καλά. Επίσης. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Αντωνιάδης από Ξάνθη. Καλά είστε? Μια χαρά, εσύ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Μιας και είπες κάτι πολύ καλό και μου άρεσε σήμερα. Είναι από τις λίγες φορές που ακούω κάτι καλό από το Μετρόπολης. Και είναι αυτό που είπες για την Ξάνθη. Γιατί να έχει τόσο... να θέλει ένας επαγγελματίας να πάρει τόσο την Ξάνθη ευρούς βεληνικούς. Αυτό είπες, έτσι? Ναι, λέω, τέτοια ζήτηση για την Ξάνθη εντυπωσιάζομαι. Ναι, είναι λίγο εντυπωσιακό. Όσο για το Ραυτόπουλο που είπε. Αυτό την ανεβάζει την Ξάνθη, δεν τη μειώνει. Ναι, και μπράβο σε αυτό που είπες. Απλά θέλω να πω για το Ραυτόπουλο κάτι που είπε, ότι πήρε η Jet Oil την Ξάνθη. Δεν το ξέρω αυτό, πραγματικά. Ναι, και εσύ είπες, δεν το ξέρω. Απλά είπε αυτό, σας δώσω μια πληροφορία. Καταρχήν να του πω το Ραυτόπουλο ότι η Jet Oil δεν υπάρχει. Ναι. Είναι καυσιματζίδικη εταιρεία βέβαια με ρώσικα ενδιαφέροντα. Και ούτε βρίζας υπάρχει. Αυτό θέλω να του πω. Δώσω εγώ μια πληροφορία λοιπόν. Το Ραυτόπουλο. Και όσο για τον ΠΑΟΚ, ας δώσει το Ζαμπά και ας πάρει τη γογό Ζαμπά. Μας έχετε πρίξει με τον ΠΑΟΚ, πείτε και κάτι για τις άλλες ομάδες, υπάρχει και η Βόρεια Ελλάδα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φώτης από Ψυχικό, λοιπόν. Πέσανε οι υπόλοιποι γραμμές στην ελεύθερη, σε άλλα Φωτή. Για το Ζαμπά και εγώ λέω να μην το πουλήσει. Περίμενε. Ο φίλος πριν η ιδέα που και ο τρόπος που την ανέλησε δεν ήταν κακή. Ποιο για το... Δηλαδή είπε ο φίλος... Κάτσε, ξέρε, πήρε ένα παίχτη Ολιβέρα, δεν τον είδαμε καν. Όχι, δεν κατάλαβες. 20... Ναι, λέει, ξέρω για την Πόρτο λέει. Ας το κάνει συνειδιοκτησία με την Πόρτο. Ναι, και θα δεχτεί η Πόρτα να κάνει συνεπισία. Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Θα μας δώσει τον Ολιβέρα, θα δεχτεί και τον Ζαμπά. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Πες μου, πολλά όνειρα βλέπει τη νύχτα. Η Πόρτα πουλάει παίχτες πολλά χρήματα. Δεν κάνει δύο συνεπισίες με ομάδες. Ναι, γιατί αν εσύ καταφέρεις να έχεις ένα πιο πράγμα, ένα πιο deal, άσχημα, θα σου πέσει. Δεν μπορεί να το καταφέρει ο Κόκκιν. Αυτά είναι όνειρα θερινής. Δεν νομίζω ότι είναι ουτοπία. Σ' ακούω πάντως. Εντάξει, τέλος πάντων. Χθες έπαιξα το Arsenal no goal και βγήκε από την άλλη την ομάδα no goal, την Πατέ. Καλά ρε φίλε, δεν σου είπα έπαιξε το Άσο, δεν χαλάει ποτέ. Τι γελάς. Καλά, εγώ άμα τον δω με φανέλα του πάω και σας πω παίξτε Απόλλωνος Μήνης, μη βρίζεις και άμα κάτσει κιόλας. Συνομίζω κοροϊδεύω. Καλά. Άμα χάσει, δεν χάσει. Τι έκαμε το, άμα φτάνει μέχρι εκεί η κατεμιά του, τι να πάω, ξέρω εγώ. Δηλαδή εσύ πιστεύεις δεν φτάνει μέχρι εκεί η κατεμιά του?
Άμα να το βάζουμε να παίζουμε στοίχημα, να το βάζουμε φανέλες και να κάνει συνεντεύξεις. Βρε το χταποδάκι που έκανε στη Γερμανία να είναι άχρηστο μπροστά του, πλάκα μου κάνεις. Και αν πιστεύεις ότι δεν εγκατέμεις, να στο φέρω σπίτι σου σε κάνει χειραψία. Όχι, δεν χρειάζεσαι. Θα στο φέρω, όχι. Αφού δεν πιστεύεις. Θα στο φέρω, σε κάνει ποδαρικό. Σήμερα πού πήγε αυτό, γιατί τι έδινε, έκανε σήμερα. Ελαφρά παιδιματάκια. Σήμερα δεν ξέρω αν ήταν ελαφρά ή... Πήγε να αγοράσει παπούτσια από τι. Τα εκείνα τελικά τα παπούτσια του Λούβρου τι έγινε. Τα βρήκανε. Τα βρήκανε στο Ουσμπεκιστάν. Μάλιστα. Έχουν γίνει περισσότερο. Μου λες. Έλα λέγε. Για να ρωτήσω για το Ηρακλή. Τι γίνεται στο Ηρακλή τώρα. Γίνεται τίποτα ή πάλι έτσι τη βγάλει φέτος. Θα τρομάξετε με αυτά που γίνονται. Με μεσάβια. Θα τρομάξετε με αυτά που γίνονται στον Ηρακλή. Άντε πάλι. Σεισμός θα γίνει. Εσύ, έχω τα φιλαράκια μου και τους Ηρακλειδές που δικό μου φίλος Ηρακλειδές είναι. Τι θα είναι, φιλολογικό. Έχουν αγανακτήσει καημένοι κάποιοι. Θα τρομάξετε με αυτά που γίνονται στον Ηρακλή. Θα γίνει το χώρο, θα βγει. Θα τρομάξει, σου λέω, να σε και καλά. Να βγει φέτος κάτι να τρομάξουμε, να έχουμε λίγο suspense. Σ' ακούει άλλος αντιγρακλειδέας τώρα και θα του φύγεις φύρα στα χωράφια. Κλείσε. Ιωάννης Τζιγκούρας. Ο τυχερός της κλήρωσης για το μισθό της χρονιάς έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 για τα 390. Θερμή παράκληση στην κυρία Κουλιώνη να πει ότι είμαι ο νικητής, είμαι ο κύριος Τζιγκούρας Ιωάννης, για να πάρει προτεραιότητα να βγει στον αέρα. Επόμενος. Παρακαλώ. Έλα ρε Λευτέρη. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Εγώ θέλω να φύγει κι εγώ, ναι, να φύγει. Να φύγει ο Ζαμπά. Βεβαίως. Έχουμε γιατί τον Ενρίκη. Έχεις καλύτερος θέσης του. Βεβαίως. Πιο καλός είναι ο Ενρίκη νομίζω. Ο Ενρίκη. Πιο μπουκαδόρος είναι. Έπειτα έχουμε Λιμιό, θα γυρίσει ο Λάμπρο πίσω. Για πες μου ένα γκολ που έβαλε ο Λιμιός. Έβαλε, πώς δεν έβαλε, στην αρχή έβαλε και στην Ευρώπη έβαλε και στην Ελλάδα. Εντάξει, κάθε παίχτης έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω. Ο Λιβάρης, αυτός από ό,τι τον ξέρουμε εμείς, είναι όλο το κέντρο. Ο Λιβέιρα, άλλο πέρσι ο Λιβάρης, ρε. Πού πήγες, πού το θυμήθηκες ο Λιβάρης. Λοιπόν, αυτός από ό,τι ξέρω εγώ είναι νέος μπασινάς, ρε. Παίζει όλο το κέντρο μόνος. Ο Λιβέιρα. Βεβαίως, παίζει όλες τις θέσεις του κέντρου. Δηλαδή... Στην εφημερίδα την αθλητική και την αντίστοιχη Μέτρο Σπορ της Πορτογαλίας γράφουνε ο νέος Μπασινάς. Εδώ για την Ελλάδα θα είναι ο νέος Μπασινάς. Θα πεις όλο το κέντρο μόνος του. Δίνεις ιδέα για πρωτοσέλιδα τώρα. Λοιπόν τώρα γρήγορα θέλω κάτι άλλο να σου πω. Να μου πεις. Γιατί πολλοί συνάδελφοί μου και πολλοί φίλοι μου λένε θέλουν να το ρωτήσουν αυτό. Λέτε τώρα ότι θα δώσετε ένα μισθό. Αυτός που παίρνει για το διαγωνισμό, ναι. Το μισθό του δώρο. Ναι. Και εγώ που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δεν έχω μισθό, αν κληρωθώ, τι μισθό θα μου δώσει. Άκου να δεις. Αν θα μπεις στο metrosport.gr, υπάρχει το μπανεράκι το οποίο γράφει ο μεγάλος διαγωνισμός της χρονιάς. Αν μπεις μέσα, γράφει τα πάντα. Ποιος είναι ο μισθός, πώς θα τον πάρεις, κάθε πότε θα τον παίρνεις, και τι ισχύει για διαγωνισμό. Ναι, ωραίο αυτό. Αλλά εγώ σου λέω που δεν έχω μισθό. Εγώ είμαι ελεύθερος. Ο μισθός είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Ναι, εσείς λέτε όμως ότι θα σου δώσουμε το μισθό σου. Σου δίνουμε το μισθό για έναν ολόκληρο χρόνο. Όχι το μισθό σου. Σου πληρώνουμε μισθό για έναν ολόκληρο χρόνο. Και είναι μισθός πραγματικά. Έχει πλαφόν, δηλαδή, είναι δηλαδή, λένε... Εννοείται, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ σου λέω ένα αστείο νούμερο. Αν ήταν 100 ευρώ, που δεν είναι 100, είναι πολλαπλάσιο. Ναι. Που δεν τα έχεις. Σε χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει. Αυτό θέλω να μάθω. Καταρχήν, παίρνει μέρος του διαγωνισμού χωρίς να πληρώσει τίποτα. Δεύτερον, είναι καλό το ποσό, επειδή ενδιαφέρεσαι. Και τρίτον, μπορεί να μάθεις μπαίνοντας ποιο είναι το ποσό. Okay, εντάξει. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Ναι. Εσύ είσαι φίλε. Εσύ είσαι φίλε. Επόμενος. Ναι. Έλα ρε εσύ. Έλα. Γρηγόρη κοίταξε.
από μία άποψη. Να σε κάνω μια ερώτηση προσωπική για σένα τώρα. Ακούω. Εάν ήσουν εσύ προπονητής, προπονητής, πρόεδρος και τεχνικός διευθυντής στο ΠΑΟ, και ήσουν και τα τρία μαζί. Ναι. Τι απόφαση θα έπαιρνες για το Ζαμπά και για τον Ολιβέιρα? Δεν έχω δει το Ζαμπά. Εγώ δεν έχω άποψη για τον Ολιβέιρα. Και πιστεύω και για το Ζαμπά δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Εγώ νομίζω ότι πιστεύω ότι είναι βιαστικό οποιοδήποτε συμπέρασμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λες για τον Ολιβέιρα έχεις δίκιο 100% ότι δεν τον έχουμε δει. Για τον Ζαμπά θα συμφωνήσω και με τον Ραπτόπουλο ότι ναι μεν, αλλά είναι νέος, είναι αυτό, αλλά αρχίζει και προσαρμόζεται. Και σαν εξτρέμ που είναι αυτοί οι παίχτες που οι άλλες οι ομάδες πληρώνουν και δίνουν λεφτά για γκολτζίδες, για εξτρέμ, έτσι. Από εκεί και μετά τώρα εγώ θα έλεγα είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή έχω μπερδευτεί. Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται μπέρδεμα. Γρηγόρη, επειδή θα παίξουμε Champions League του χρόνου. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Άκου, όλα δείχνουν ότι θα παίξεις προκριματικά του Champions League. Έχει διαφορά. Ναι, προκριματικά υποτίθεται με μια εύκολη ομάδα την οποία θα περάσει. Και μετά θα παίξεις όμως play-off. Μετά δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα μπούμε δηλαδή στους ομίλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε μαζί αυτή τη στιγμή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Αλλά εγώ Γρηγόρη... Αν και εφόσον μπεις, τι συμβαίνει τώρα. Τι προσφέρουν οι όμιλοι του Champions League. Διαφημίζεις την πραμάτια σου στην πιάτσα της Ισπάνια. Δηλαδή είναι η κορυφαία κοιμόδας. Και είσαι και εσύ μέσα σε αυτούς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή βλέπει μια ομάδα και είναι λογικό να το πληρώνεις παραπάνω. Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Αυτό πρέπει να το έχεις σαν στόχο. Θεμητό. Αλλά και αυτό που είπε ο φίλος, ότι εγώ θα τον είχα στην ιδιοκτησία. Τώρα ένα σενάριο είναι αυτό. Με την Πόρτο, γιατί η Πόρτο... Κάθε συγγνώμη το λένε. Γιατί πουλάει η Πόρτο καλά και ακριβά. Δεν είναι κακό σαν ιδέα. Ναι. Πάντως με το Πρίγιοβιτς Γρηγόρη, στην αρχή αισθανόμασταν άσχημα που έφυγε και τελικά μας βγήκε σε καλό, νομίζω. Σε πάρα πολύ καλό και αυτό σε είναι... πάρα πολύ καλό. Αυτό δείχνει κάτι. Ότι δεν πρέπει γενικότερα να προτρέχουμε, να φωνάζουμε, να πηδάμε από τα μπαλκόνια και να φέρνουμε την καταστροφή όταν ακούμε ότι κάτι γίνεται. Γιατί μιλάς πάρα πολύ σωστά, Γρηγόρη, μιλάς πάρα πολύ σωστά. Δεν ξεπουλήθηκε ο Πρίγιοβιτς, ήρθε μια ομάδα και όσο ήταν η ρήτρα του τα έδωσε. Τώρα, ακόμη και σε καλό να μην έβγαινε, δεν ήταν στο χέρι σου να το κρατήσεις. Δηλαδή θυμάμαι ρε φίλε, στήσανε κάπου στα διόδια μπλόκα και τέτοια και να σταματήσανε το Πρίγιοβιτς. Και κοίτα τελικά λέω, κοίταξε ρε φίλε λέω που μας βγήκε σε καλό να πούμε. Έκανε ο ΠΑΟΚ μισή ομάδα πλάκα-πλάκα με τα 10 εκατομμύρια. Όχι, άσε τι έκανε. Αναδείχθηκε το ταλέντο που δεν φαινότανε του Άκου. Εντάξει. Βεβαίως. Και ο Ζαμπά πήρε πολύ περισσότερο πάνω του με την παρουσία του Άκου. Και όλη η ομάδα γενικά. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί που τα περιμέναν όλα, σου λέει θα ταΐσουμε τον Μπρίγκεφ και θα τελειώσει η μπουκάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο ελκυστικό το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή. Οπότε Γρηγόρη, είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι ό,τι και να πούμε τώρα είναι υποθετικά όλα. Πάντα ήταν υποθετικά. Θα δείξει ο χρόνος, θα δείξει τι θα είναι σωστό και τι θα είναι λάθος. Αλλά εφόσον σου λέω κάποιος κάει τα λεφτά της ρήτρας, δεν υπάρχει λάθος. 5 έδωσα τον πάρεις, 20 θα πάρεις στο καλό. Σωστό. Να είσαι καλά. Έγινε Γρηγόρη, γεια χαρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι Γρηγόρη. Εσύ. Ωραία. Να σε ρωτήσω ρε φίλε. Λένε με, σε αυτό το πρώτο τελευταίο σου λένε μερικοί για το μισθό, έτσι για το διαγωνισμό. Ναι. Τους κανονισμούς, τους όρους του διαγωνισμού που γνωρίζεις. Φυσικά. Πόσο είναι το πόσο γνωρίζεις. Φυσικά. Γιατί δεν το λες στο προηγούμενο και αφού δεν είναι ελεύθερος. Και πώς θα πει, δηλαδή, με συγχωρείς. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας λέει. Πιστεύει ότι θα πάρει ένα αναλογικό ποσό όσο βγάζει στην εκλογική μου το μήνα. Φίλε, να ρωτήσω. Ότι ο μισθός είναι ο βασικός μισθός, έτσι δεν είναι. Φίλε, μπορούμε να. Θες να με ακούσεις. Ναι. Πες μου, να σε ακούω. Εσύ κάνεις μια δουλειά για να κερδίσεις χρήματα.
Εσύ κάνεις μια δουλειά για να κερδίσεις 5 δραχμές. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ κάνω ένα διαγωνισμό για να κερδίσω άλλες 5. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο τρόπος, σου το πω απλά. Αν, εσύ δε, αν δεν κάνεις κλικ εσύ να μπεις μέσα να το διαβάσεις και το πω εγώ, δεν πρόκειται να μπεις μέσα να το διαβάσεις. Φίλε άνθρωπος, άκουσε το διαγωνισμό, το διαγωνισμό και ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι κανένας δεν θέλει αυτό το ποσό. Βρε, όλοι, το... Που... όλοι το θέλουν, άρα όλοι θα μπουν. Γιατί, βρε φίλε, αν το πω, χαλάει η αξία της διαδικασίας. Όχι, δεν είναι λίγα. Καταρχήν δεν είναι λίγα. Φυσικά και δεν είναι λίγα. Δεύτερον, εγώ δεν τον αποτρέπω, ίσα ίσα. Επειδή πλέον η τεχνολογία προχωράει και πρέπει να κερδίζω κι εγώ κάτι, δεν σε βάζω να πληρώσεις. Εντάξει. Κάθε κλικ που κάνεις για να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου, κάθε συμμετοχή, με ανεβάζει και εμένα. Σωστά. Ναι, σωστά. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ να μην πάρω κάποια κλικ. Εγώ δεν ζητάω λεφτά, κλικ να πάρω. Κλικ να πάρω. Πώς λέμε τα like που θέλουν να παίρνουν κάποιοι, αν αυτό το θεωρείς επιλήψιμο, οκ. Okay. Εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι επιλήψιμο, αλλά είναι καλό και σου απαντώ. Δεν διαφωνώ, σου απαντώ ότι αυτός είναι ο σκοπός. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αδιαφανές, πλήρη διαφάνεια υπάρχει. Και ποιο είναι το ποσό και πώς γίνεται και τι γίνεται. Απλά, αν τα λέω όλα εγώ και δεν μπαίνει εκεί μέσα, δεν κερδίζω τίποτα. Σωστό σκεφτεί. Ωραία. Εντάξει, καλυμμένος. Ναι, καλυμμένος, πλήρως. Να σου πω. Ακούω τελευταία που βγήκε η είδηση του Ζαμπά και του Ολιβέρα για την Πόρτο. Ναι. Ακούω που λένε ότι, ναι, οι περισσότεροι βλέπω ότι να δοθεί ο Ζαμπά. Έτσι. Δεν έχω πλήρη, τώρα... δεν έχω πλήρη εικόνα. Αυτοί που βγήκαν μέχρι τώρα μιλάω. Βάσει με αυτού που βγήκαν μέχρι τώρα, λένε οι περισσότεροι που ακούω από τις 2 ώρα να, και που άνοιξε τις γραμμές να δοθεί ο Ζαμπά. Εγώ να ρωτήσω κάτι ρε Αλάνια. Τον Ολιβέρα τον είδαμε. Ξέρουμε ποιος είναι. Όχι. Ή τον είδαμε 2-20 λεπτά σε ένα παιχνίδι κυπέλου με ένα αγωνιστικό χώρο που δεν δείχνεται για σήμερα. Σωστά μιλάς. Και σε ένα παιχνίδι που είχε κρυθεί, που παρότι αν τέρμι που είχε κρυθεί. Αν σου πούνε όμως πάρε 20 δεν μπορεί να πει τίποτα. Φίλε, ναι, να, αν δοθεί η ρήτρα θα το στείλει με πακέτο. Με κορδελίτσα, αλλά εδώ λένε κάποιος είπε για συνδιοκτησία. Καλά ρε φίλε, υπάρχει ρήτρα 20 εκατομμύρια και εγώ θα δώσω να πει. Όχι, περίμενε. Η άποψη του φίλου ήταν τεκμηριωμένη. Λέει η Πόρτο και γενικά οι πορτογαλικές ομάδες πουλάνε ακριβά. Σωστά. Ναι. Σωστά. Σου λέει η Πόρτο αν τον πάρει και φανεί μπορεί να τον πουλήσει 60. Θα πάρει περισσότερα από τη ρήτρα σου. Είπε ο φίλος μπορεί να τον πουλήσει 60. Σου λέω ένα νούμερο. Είναι περισσότερα από τη ρήτρα. Δεν είναι άσχημα. Αυτό. Το οποίο λέω δεν είναι κακή ιδέα. Χωρίς αυτό να είναι δεδομένο. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Οι μουσικάρες είναι του κύριου Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, ο οποίος έχει κέφια σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζηγεωργίου. Μαζί μας είναι η σκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να βρείτε Skoda και η Hyundai να τα αποκτήσετε με εγγύηση κατώτερης τιμής και να τα δείτε όλα αυτά ολοκένουργια, ετοιμοπαράδοτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας στο 2310 596 596. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τζιγκούρας Ιωάννης, ταφ ζήτα, Τζιγκούρας Ιωάννης, είναι ο νικητής για το μισθό της χρονιάς. Να απαντήσω στο Ζαφίρι του Γαβριλίδη ότι η διαδικασία γίνεται με random στο κομπιούτερ, καθώς υπάρχουν οι συμμετοχές και βγαίνει τυχαία ένα όνομα, ανακοινώνεται και εφόσον τηλεφωνήσεις και βγεις στον αέρα μπαίνει στην κλήρωση. Μπορεί να έρθεις εδώ να δεις πως γίνεται η κλήρωση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και διαβάζω ένα μήνυμα πριν πάω στις γραμμές. Μην κάνεις καλαλακία και δώσεις λίτρα, λέει, ούτε ένα ευρώ. Άστον τον εκεί στο πουθενά μέχρι να βάλει μαλλιά, μπούκλα, κλαρωτή και γαρίφαλο σταυτή. Φήμες λένε ότι η απαγωγή λόγω υποδημάτων δεν ευσταθεί. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς τον μεγαλύτερο τερματοφύλακα όλων των εποχών. Αυτά ρε. Δεν μου λες. Είδα χτες τον Κοσμά. Ναι. Και βγήκαμε φωτογραφία. Πού?
Δεν σου λέω. Γιατί? Γιατί να σου πω, θα σου το πει ο ίδιος. Καλά, εντάξει. Όπως βλέπεις το λέω κατευθείαν. Κυρίες και κύριοι, ο τεράστιος Γιώργος Γκαντίνας. Δεν μου λες. Έλα. Καλή βέβαια για το λαπτόπ που είναι κουροστούζης. Έτσι λέτε. Ναι. Εμένα με έκανε ποδαρικό πριν από χρόνια. Σε έκανε ποδαρικό, ναι. Ναι. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το θυμάμαι. Αφού, ήρθε αυτόν την πρωτοχρονιά και ήρθε στο σπίτι. Να πες στον κόσμο τι έγινε μετά. Τι έγινε, τίποτα. Είναι τυχερός. Είναι τυχερός. Ναι. Σου αυτά που λένε είναι ώρα... Δηλαδή εγώ λες ότι λέω κακοήθειες. Ναι, εσύ που είσαι τόσα χρόνια μαζί του, ναι. Δεν είσαι τυχερός. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Γιώργο, θα δώσω ένα προσωπικό δεδομένο στον αέρα, αλλά να με συγχωρείς. Ναι. Την τελευταία φορά που ήταν να φάμε γάριδο μακαρονάδα παρέα, ναι. Με λέει δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο τον Γιώργο μου πως έχει πάθει κανένα εγκεφαλικό. Και όταν σε πήρα τηλέφωνο το σήκωσε ο κοσμάς, ίσως το αχέπα με εγκεφαλικό. Δεν έχει κάνει ποντάρικο τότε. Έγινε ή δεν έγινε αυτό που λέω. Ναι, αλλά δεν έκανε ποντάρικο τότε. Μετά έγινε. Πάντως υποκλίνομαι γιατί είσαι ο μοναδικός που του ψήρισες λεφτά. Τι είναι αυτά που λες. Δεν του πήρες ένα ευρώ. Εγώ η κόρη του μου το έδωσε. Καλά, η κόρη του είναι ανοιχτοχέρατη. Σαν κι αυτό να το τσιφούτι. Λοιπόν, αυτός το έκλαιγε ένα χρόνο όμως. Πού είναι το ευρώ μου. Δεν μου λες. Ναι. Υιοθετείς την ανησυχία του Φαλακρού ότι μπορεί ο Άρης να κάνει γκέλα με τον Πανιόνιο. Σοβαρά τώρα. Μπορεί. Με δουλεύεις τώρα. Γιατί δεν δουλεύω. Πώς θα κάνεις γκέλα με τον Πανιόνιο. Γιατί δεν... έκρινε πολλές γκέλες το παρελθόν. Πάει το παρελθόν. Ανοίγεις το παρελθόν. Αλλάξαν τα πράγματα. Να δούμε. Δηλαδή... καλά είσαι. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Άλλη ώρα. Είσαι καλά. Όχι σου λέω. Καλά, εντάξει. Θα σε πάρω το τηλέφωνο. Καλά Γιώργο, να είσαι καλά. Άντε. Τεράστιος Γκαντίνας. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Γρηγόρη, εγώ είμαι. Εσύ φίλε μου, ναι. Έπεσε η γραμμή, δεν πήρα προηγουμένως. Συμβαίνουν αυτά. Αν ξέρεις κάτι για τον Ηρακλή, πες σου, γιατί δεν λες. Γιατί δεν τα άκουσες, τι είπα. Λέω ότι αυτά που έλεγα τόσο καιρό τα βλέπετε. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω... Ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο διοικήσεις και μία αντιπολίτευση. Ναι. Εντάξει, ό,τι γνωρίζεις να τα λες. Εγώ για τους παραγωγούς εκεί στο Μητρόπολος που λένε εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Mm. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω ότι εντεκάδα που κερδίζει αλλάζει. Και θα σου εξηγήσω τους λόγους για πολλούς λόγους. Δηλαδή, βλέπεις τον Παναθηναϊκό. Καίγονται οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι όταν πέσουν, ειδικά στο κέντρο που τρέχουν γρήγορα. Όταν δεν ξεκουράζεις την εντεκάδα και φυσικά θα ανάλογα με τη δυναμικότητα της άλλης ομάδας, να μπορέσει να βάλεις και τους άλλους, οι οποίοι όσοι είναι στον πάγκο ή εκτός 18ης πάλι καίγονται. Και όταν τους, γιατί δεν έχουν συνοχή, δεν είναι μες στην ομάδα... Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη, αλλά τι γίνεται. Πρώτον. Συνέχεια το ακούω στο Μητρόπολης αυτό. Μισό λεπτό. Δηλαδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μισό λεπτό. Ο παίχτης που μένει απ' έξω καίγεται και αυτός, κατάλαβες. Πρέπει να μπορείς να ενσωματώνεις. Να συνεννοηθούμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να βρει ένα βασικό σχήμα. Ναι, το βασικό κορμό. Λοιπόν. Αλλά αλλάζει. Το δεύτερο είναι. Υπάρχουν δυστυχώς... Πάλι δεν θα μπορέσω να σου δώσω να καταλάβεις, ούτε το Μητρόπολης. Η εντεκάδα αλλάζει, αυτό γίνεται πολλά χρόνια σε χώρες προηγημένες. Αλλάζει. Ας κερδίζει 20 παιχνίδια συνέχεια. Η εντεκάδα θα αλλάζει ανάλογα με τη δυναμικότητα. Εάν μπορεί και έχει το σκορ καθαρό 2-0, 3-0, θα ενσωματώνεις και να μεγαλώνεις την εντεκάδα. Να τους έχεις έτοιμους ώστε όταν τους χρειαστείς, να μπορέσουν να βοηθήσουν, να μπορούν να είναι σωματωμένοι μέσα στην εντεκάδα.
Αυτό είναι, Γρηγόρη. Okay. Και μ' ακούς? Σ' ακούω. Και για το Champion, τώρα βγαίνει Champion σίγουρα. Αν όχι πρώτος, δεύτερος, στη χειρότερη λέμε, έτσι. Το Ζαμπά, ας μην κάνουν κινήσεις γρήγορες. Γιατί αν βγάλει ένα, δύο, τρία γκολ ο Ζαμπά ή κάνει τα τρελά του, τις τρίπλες και δύο, αμέσως θα πάει όχι στα 20, και όταν θέλει κάποιος να το πάρει, θα τον πάρει. Θα δώσει τα 20, θα δώσει κι άλλα 20 αυτόν και θα τον πάρει. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις το παίχτη. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια σου. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ωραίο ερώτημα, Ζαμπά ή Ολιβέιρα, για ραδιοφωνική εκπομπή ώστε να δημιουργηθεί ακροματικότητα και είναι και ωραίο θέμα, έτσι, δεν διαφωνώ. Ακούστε όμως, λίγο, ακούστε, δεν είναι δίλημα το οποίο βάλαμε εμείς. Όχι, αυτό θέλω να πω. Ότι αυτό το δίλημα όπως το υποστείς εσείς στη ραδιοφωνική εκπομπή που ήταν πολύ όμορφο, γιατί και εγώ μπήκα στο τρυπάκι, δεν το υποστήθηκε έτσι, γιατί δεν υπόθηκε πουθενά τι πια ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν είπε κάποιος θα ανταλλάσσει επιζησόρις Ολιβέιρα ή Ζαμπά, να ξεκινήσει μια συζήτηση. Όλα ξεκινάνε από το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορτ, λοιπόν, το οποίο λέει θέλει τον Ζαμπά η Πόρτο και βάζει τον Ολιβέιρα στα ανταλλάγματα. Στα ανταλλάγματα, αλλά όχι και τα χρηματικά, όχι επιζησόρις. Άρα έχω και λέω, αυτή τη στιγμή κατά όψη μου Ζαμπά, δύο συμφωνίες υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα χάρηκα λίγο για τον κύριο που πήρε και είπε μια μεσαία συμφωνία. Τέτοια συμφωνία πρόκειται να γίνει. Το 50-50 που είπατε. Όχι, ναι, εγώ δεν συμφωνώ, θα πω μια πιο ορθολογική, αλλά πολύ σωστά τοποθετήθηκε ότι κάπως τέτοια πονηρή όμορφη συμφωνία πρέπει να γίνει, μπορεί να συμφέρει και τους δύο. Θα σας πω εγώ κάτι γνώμη ποιο είναι ο σωστός τρόπος, ο οποίος συμφέρει απολύτως και τους δύο. Λοιπόν, ο χοντροκομμένος τρόπος είναι, παίρνω Λιβέρα, παίρνει Ζαμπά 8 εκατομμύρια, άντε 7, ούτε ευρώ λιγότερο. Ο ένας, ο χοντρός τρόπος. Και τελειώνει η δουλειά. Ναι. Δηλαδή η διαφορά είναι τουλάχιστον 7 εκατομμύρια. 8. 12 εκατομμύρια ρήτρα έχει ο Ζαμπά. Όχι, δεν λέω, άντε τι γράφει ο καθένας. Εγώ επί της ουσίας μιλάω. Ναι, δεν λέω, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Okay. Εγώ λέω ότι η ουσία είναι 7 με 8 εκατομμύρια έξτρα. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που είναι στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Κάθε φορά πάω στο γήπεδο, αλλά αυτή τη φορά νόμιζα πως το πρώτο ημίχρονο έβλεπα πρωτοκλασσά το παίκτη του Μπαρτσελόνα. Για την ακρίβεια των μεταβιβάσεών του, των σεντρών του, τα πάντα, την ταχύτητα του όλα. Μιλάμε για ένα παίκτη μεγαλείο, ο οποίος έχει οριμάσει και τα κάνει όλα σωστά. Λοιπόν, άρα σε αυτή την περίπτωση τελειώνουμε με 8 εκατομμύρια και φύγαμε. Η άλλη περίπτωση είναι πια, μια μεσαία συμφωνία. Ανταλλάσσεις για του χρόνου και τους δύο, ο ένας έρχεται στον ΠΑΟΚ Ολιβέιρα, ο Ζαμπά πάει στην Πόρτο, δεν δίνεται τίποτα με την εξής συμφωνία. Ότι ο ΠΑΟΚ, η Πόρτο κρατάει το 30% το μεταπόλησης του Ζαμπά και ο ΠΑΟΚ κρατάει το 30% μεταπόλησης του Ολιβέιρα. Εγώ τι κερδίζω σαν ΠΑΟΚ? Ούτως ή άλλως του χρόνου θα μου έρθει και ο Λάμπρου, έχω τον Βερίνια, έχω τον Ερίκη και δεν ξέρω ποιο άλλο θα πάρω. Έχω καλούς στα άκρα. Τον παίρνει η Πόρτο που θα βγει σίγουρα στα Champions League και εμείς μάλλον δεν θα πάμε, είναι πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πιο μεγάλη ομάδα. Ανεβάζει το καθένα στο ύψος, το 70% το έχω εγώ. Το 30% έχει Πόρτο. Και εγώ κάνω κουμάντο στην εγγραφή. Όπως και αντιστρόφως. Αν έχω τον Ολιβέιρα και τον πουλήσω, τον πουλήσει η Πόρτο, θα πάρω εγώ το 30%. Και με αυτή τη συμφωνία είμαστε και οι δύο υπέρ ευχαριστημένοι. Έχουμε διαφημίσει τον παίκτη, έχουμε φέρει κεντρό που το έχουμε πιο πολύ ανάγκη τώρα από ακραίο. Κάναμε και τη δουλειά μας και δεν κάναμε τη δουλειά όλοι. Όσο για τον Ολιβέιρα δεν τον είδαμε, πιο χαζό δεν μπορώ να το. Γιατί και αν τον βλέπαν αυτοί που το είπανε, δεν νομίζω να καταλαβαίναν και πολλά. Τον έχουν ήδη δει ειδικοί, γι' αυτό το φέραν και στον ΠΑΟΚ. Έχει την προϊστορία του, έχει την αξία του. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ποιος πρέπει να το δουν οι ίδιοι, που καταλαβαίνουν σαν προσκεπτή είναι. Όπως ο άλλος, ο οποίος έκρινε αυτό που είπε, μια πολύ ωραία συμφωνία που μπορούσε να γίνει ο ΠΑΟΚ με την Πόρτο, που τον είπε ο Ιωαννίδης ανοιχτός, που επειδή δεν θέλουν να σκεφτούν, ρίχνουν το επίπεδο ιστορικό το δικό τους, για να μην σκέφτονται. Αυτά, παιδιά. Μάλιστα καλά. Μάλιστα καλά. Πέσαν όλοι. Λογικό. Μην με ρωτάτε γιατί. Για λίγους. Τα τρία λιντάρια είναι ελεύθερα. Κόκκινε, φαντάσου λίγο το Ρατόπουλο στη ταινία πορνό ολόγυμνο να φωνάει μόνο τα παπούτσια του, αυτά τα θεϊκά, και να κρατάει στο χέρι ένα ξυρισμένο ακτινίδιο. Ρε μάλια της κοινωνίας. Δεν υπάρχεται πραγματικά.
Λοιπόν, το 2310-3 εντάρια είναι ελεύθερα, όπως είναι ελεύθερα για τον κύριο Τσιγκούρα, Τζιγκούρα, το ξαναλέω, Ιωάννη, ο οποίος έχει κερδίσει. Λοιπόν, ο νικητής, απίστευτο, Γιάννη μου! Έλα, δεν έχω καθόλου καλό σήμα. Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας έβγαλες την ψυχή, αλλά στο 90 τόσοσες. Στο 90, έτσι πρέπει. Στο 88, αν το πάμε έτσι, ποδοσφαιρικά. Λίγο πριν τη λήξη, λύτρωση για εσένα βασικά. Ναι. Έτσι αλλιώς, εγώ θα είμαι ο τυχερός στις 25. Οπα. Σίγουρα πράγματα. Οπα. Ναι, ναι. Από πού αντλείται αυτή η υπεραισιοδοξία? Έτσι, από ένστικτο. Είσαι τυχερός άνθρωπος. Καθόλου. Αλλά μια φορά να μην σπάσω κι εγώ το ρόδι. Και να είμαι τυχερός, ναι. Μάλιστα. Σε ειδοποίησαν προφανώς, ε. Ναι. Που είσαι στη δουλειά ή αραχτός? Στη δουλειά είμαι και αυτό δεν μπορούσα να ακούσω αυτή τη στιγμή. Ναι. Και με ειδοποίησαν. Δηλαδή εν ώρα εργασίας υπάρχει τέτοιος σκοταδισμός και σας απαγορεύουν να ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακριβώς. Ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος απαγορεύει τον εργαζόμενο να ακούει την εκπομπή της καρδιάς του? Δεν μπορώ να πω. Να τον σκίσω. Να σκίσω αυτό μόνο. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, κυρίες και κύριοι λέει. Και μετά με προσλάβετε κανονικά έτσι. Να σε κα... Άμα λέγεται κυρίες και κύριοι, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι αυτή η αισιοδοξία σου να αποδειχθεί αληθινή. Να με παίξεις στο στοίχημα, άμα υπάρχει. Να σε παίξω. Άντρα. Θα ψάξω σε κανένα κουπόνι, πού θα πάει. Τζιγκούρα. Σε κάπου θα υπάρχει. Σε ποια, από ποια περιοχή μας ακούς εκεί που μένει? Απέναντι από το Ραπτόπουλο. Α, του Πιότσι. Γειτονάκι. Είσαι του Πιωτάκη. Ναι, ναι. Τι, γιατί εγώ που μακρύτερα είμαι, τέλος πάντων. Όχι, λίγο πιο κάτω είσαι και εσύ. Σταμάτα ρε, μη βρωμάς. Εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ναι. Πολύ. Ναι. Γρηγόρη. Ορίστε. Μπορώ 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, ναι. Κοίτα, ο Αραπτόπουλος φτιάξε το ακτινίδιο και είχαν λώνει το ριζόγαλο. Αυτό είναι γνωστό. Απλά, το ξυρίζει τα κτηνίδια, έγραψε. Έχει πήξει πολύ, ναι. Και δεν μπορεί να το ανακατέψει. Ξεσκονίζει και τον κουραμπιέ, από ό,τι ξέρω. Το τρώει σαν σούπα που έχει πιάσει πέτσα από πάνω. Σαν πατσάς. Πάρε δρόμο, πάρε δρόμο. Επόμενος. Άντα καθείς. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Αστέριος είναι από Ηλίουπολη. Ο Αστέριος από Ηλίουπολη. Γεια σου, Αστέριο. Σ' ακούω, δεν έχω ξαναπάρει. Να το δούμε τον Ολιβέιρα και μετά να κρίνουμε. Δηλαδή, πολύ σωστά μιλάς. Σεβαστή η πρόταση. Έχουμε 10 ματσάκια μπροστά, τα οποία σίγουρα δεν είναι ούτε προβληματικά ο Μίν, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Τσάρα. Πάρα πολύ ωραία. Σε 10 ματσάκια ένας παίκτης έχει το περιθώριο ή ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δείξει την αξία του, να ξέρει να παραμείνει και αν έχει να δώσει. Και συν και πλην και ό,τι θέλει. Και συν και πλην και στο τέλος του πρωταθλήματος είναι κοντά. Σημαντικά δεν είναι μακριά. 2-3 μηνάκια, αξιολογείς την πρόταση, αξιολογείς το παίκτη. Δεν πιστεύω να καίγεται τόσο πολύ την πρόταση. Πολύ ωραία μιλάς. Πολύ ωραία μιλάς. Πολύ ωραία μιλάς. Πιστεύεις... Να πω κάτι. Ναι, φυσικά. Επειδή έχω ένα αξιωματικό στρατό και έχω ζήσει 7 χρόνια στην Αθήνα, έχω φίλους πολύ καλούς και Ολυμπιακούς. Με πήρε φίλος από την Αθήνα τηλέφωνο στο 2-0, ήμουν μέσα στο μάτι και μου λέει Αστέρι μου λέει με την αξία σας. Την αξία σας. Λέω ρε φίλε ευτυχώς που δεν είμαστε όλοι κάτω, δεν είστε εσείς. Το Μπατζανάκης μου στην καρδίτσα μου λέει αου, δεξιά, αριστερά, στημένο κλπ. Εντάξει δεν μπορούν να το δεχτούν τα παιδιά. Στημένο. Ναι, στημένο, στημένο, ναι. Το που θα μπορούσε να είναι 5-1 χαλαρά, γιατί και παλιά του Άκων και καλά. Μην το παρακάνεις κι εσύ, αλλά όχι. Δεν έχει σχέση το, η αισιοδοξία η δική σου, αλλά το στημένο γελάς. Ναι, τώρα εντάξει, είναι πράγματα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή, ο φίλος που με πήρε και μου είπε Αστέρι με την αξία σας, το παιδί είναι σοβαρό παλικάρι, Ολυμπιακός με την πρεφέτη, αλλά μου λέει, τι να πω, εγώ είμαστε, δεν μπορώ να σου πω. Κοίταξε, έχει κάθε δικαίωμα να εύχεται να μην το πάρεις κάποιος, σαν οπαδός. Ναι. Αλλά όταν αρχίζουν και μπαίνουν μετά σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, απλά γελάμε. Ή τώρα θα κάνουμε μηνύσεις όλα αυτά, εντάξει δηλαδή. Γιατί να μην κάνουν οι άνθρωποι. Ναι ρε εσύ Γρηγόρη, αλλά δεν σε ακουμπάει. Και πώς θα ζήσουν οι δικηγόροι ρε φίλε. Πώς θα ζήσουν οι δικηγόροι ρε φίλε. Εντάξει, δίκιο έχει, δίκιο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν είναι πολύ πάνω του πάνω, θα σου πω κάτι. Πρέπει πάντα
να υπάρχει δικαιολογία. Ναι. Εντάξει. Πάντα συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει δικαιολογία. Ε, τόσο λαό έχουν, κάτι δεν πρέπει να το δέσουν. Για πόσο λαό έχουν. Ολυμπιακός. Ναι. Έχει στην Αθήνα, τουλάχιστον έχει στον. Θα μου πεις και εσύ 5 εκατομμύρια. 5 δεν έχει. Όπως τα 2 εκατομμύρια του ΠΑΟΚ και τα 2 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Γελάω όταν τα ακούω, τα φίλε. Ο ΠΑΟΚ έχει λαό. Δεν έχει μόνο Θεσσαλονίκη, το ξέρεις αυτό καλά. Φίλε, δεν διαφωνώ. Όλες οι ομάδες έχουν λαό. Ο οποίος αγαπάει μια ομάδα. Ενεργός λαός ο οποίος πηγαίνει στα γήπεδα στην Ελλάδα είναι αστεία τα νούμερα μεταξύ μας. Συμφωνώ, συμφωνώ. Οι περισσότεροι για τα καφενεία βαριά βαριά για τα ραδιόφωνα. Ναι, κάτι πρέπει να ταΐσει το λαό τους επειδή είναι δεύτερη χρονιά αποτυχίας. Πριν πάει. Να σε καλά. Να σε καλά Γρηγόρη μου. Γεια σου Στέρη. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα Γρηγόρη από Δραμηνό από Αθήνα. Γεια σου Δραμηνέ από την Αθήνα. Τι γίνεται, διανύω μία από τις καλύτερες εβδομάδες εδώ και χρόνια που βρίσκομαι στην Αθήνα. Γιατί? Με βλέπουν οι κόκκινοι και οι κίτρινοι και αλλάζουν να μην περιοχή. Όπα. Δεν μπορούν να δεχτούν το μπούλινγκ, γιατί έτρωγα μπούλινγκ πολύ καιρό. Έτρωγες μπούλινγκ εσύ και πολύ, πιο... πολύ, πολύ καιρό και μέχρι και το Σάββατο να φανταστείς. Με κοιτούσαν και με έδειχναν 3 και 4 γκόλα, έτσι. Σου δείχναν και τώρα τι τους δείχνεις? Δεν τους δείχνω τίποτε, δεν τους δίνω σημασία, απλώς με βλέπουν και φεύγουν. Δεν τραγουδάς το 3 παιδιά Βολιώτικα? Όχι ρε, τι Βολιώτικα, εμείς εκεί πέρα πάνω τι σχέση έχουμε του Βόλου. Όχι ρε φίλε, κατάλαβες, 3 δεν φάγανε. Ναι, ναι, ναι. Άσους να δείχνουν. Τέλος πάντων. Δεν τους λες την ατάκα του Κυρνίκου. Καλώς τα παιδιά 3-0. 3-1. Σας κάναμε και ένα δώρο. Να μην κλαίτε. Κοίταξε, δεν παίζω στοίχημα. Αλλά κάποια στιγμή επειδή με κούρδισαν, έπαιξα ένα 3-0. Επειδή με κούρδισαν πολύ και το χάσα να μην είστε 3-1. Το είχα, δηλαδή... Και δεν παίζω στοίχημα, έτσι, είχε... εγώ δεν παίζω στοίχημα. Είχες... Δεν... Πόσο απόδοση έδινε το 3-0? Το 3-0 νομίζω σε αυτό που με είπαν 28. Μήπως 18? Δεν ξέρω, τώρα δεν... εγώ στοίχημα δεν παίζω Γρηγόρη, δεν έχω σχέση με το στοίχημα. Δηλαδή χτες ρε φίλε υπήρχε το δώρο της Μπάτε Μπόρισοφ όταν φόρεσε ο Φαλακρός την μπλούζα της Άρσεναλ. Και δεν πήγες να το ποντάρεις. Όσο γι' αυτό μην μου λες, μην τυχόν και τον δώσετε αυτό να μπλούζα, ναι. Να μην έχει και μαύρη ετικέτα ότι άσπρο φορέσει. Όχι φίλε, το σκέφτομαι ειλικρινά. Ο κουμπάρος του και συμπαίκτης του το πρωί, ο Νίκος ο Κουλιανός, μου λέει μη του βάζεις ιδέες. Λέω, αν το, αν το δώσω, σοβαρά μιλάω τώρα, παίζεις, με, παίζεις να με συγχωρούν οι οπαδοί της Ελαφράς Ταξιαρχίας, παίζεις με το λοιμό της κατηγορίας βαθμολογικά, με τον τελευταίο. Λέω, δέχεστε ρε μάγκες να του δώσω μια μπλούζα ΠΑΟΚ να τη φορέσει? Όχι, ρε, για παιδιά. Να δείτε αν είναι κάλτσα ή όχι. Όχι ρε παιδιά, να του φέρουμε μια καλή μπλούζα να μάθει από Ιταλία, από Γαλλία, από πού θέλει να πει. Ρε Δραμινέ, έπιασε μπάλα μπάσκετ στα χέρια του. Και την ίδια μέρα έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τον είδα αυτό με τον μπάσκετ, έχει πολύ ταλέντο, έτσι. Αυτός είναι μόνος του ταλέντο από... σε όλα. Έχει πολύ ταλέντο, ρε. Δεν έπιασε, μπάλα, ρε. Έπιασε μπάλα μπάσκετ στα χέρια του. Και το απόγευμα έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και το μας διακόπηκε. Και αυτό τυχαίο είναι. Δεν είναι τίποτε τυχαίο, Γρηγόρη. Για πες μας τίποτε, ρε, για Τζίλο. Γιατί εδώ δεν μας λένε τίποτε να. Για τον Τζίλο. Ναι. Ποιο Τζίλο? Για την υπόθεση Τζίλου, τι γίνεται ας πούμε. Εγώ γεννήθηκα Κινέζος. Αυτό είναι. Γιατί να σου πούνε ρε φιλχάση είναι. Δεν μιλάνε εσύ, αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Εσύ γεννήθηκες εκεί Κινέζοι. Εδώ πέρα είναι μόνο Κινέζοι. Εντάξει, από μικρά παιδιά, άκου να δεις. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που πολλοί, δεν ξέρω για ποιους λόγους, κουκλώνονται κάποια πράγματα. Εντάξει, δηλαδή... Εντάξει, τώρα μήπως πιστεύουν επειδή έχει εκλογές. Και ένα άλλο που έθιξα. Όσο περνάει ο καιρός. Να θίξω ένα τελευταίο θέμα. Ναι. Σχετικά με τη δικαιοσύνη, σχετικά με το πανό της Τούμπας που δίκιο έχει δικαιοσύνη να είναι πανό μίσους. Αλλά θα έπρεπε η δικαιοσύνη να βλέπει και να ακούει σε όλα τα γήπεδα. Σε όλα τα γήπεδα να μην φοράει τα γυαλιά της, τα κίτρινα ή τα κόκκινα. Όταν βρίζουν να είναι για εθνικά θέματα ειδικά και για οικογενειακά. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Το γήπεδο από πότε έγινε εκκλησία και εδώ το δεν κατάλαβες τι είπα. Ναι.
Εγώ δεν είπα. Ή θα είναι εκκλησίες όλα, έτσι, ή θα είναι αυτά που πρέπει να είναι όλα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι για να κλείσουμε με αυτό. Οι Ήβρεις μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, ακούγονται και θα ακούγονται σε όλα τα γήπεδα. Δεν αντιλέγω εγώ. Λοιπόν, για όσους προσπαθούν να με πείσουν ότι ξέρεις, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γρηγόρη, εγώ δεν προσπαθώ να σε πείσω για όχι, κάτι. Όχι, λέω ότι από τη στιγμή που γίνεται σε ένα γήπεδο, να γίνονται λέω και σε όλα. Ναι. Ζητάς την περιβόητη ισονομία. Δεν πρόκειται να υπάρξει, φίλε. Αυτό θέλω να πω. Η ισονομία δηλαδή δεν υπήρχε. Να μην γελάμε με τους αθλητικούς δικαστές, ας πούμε. Έτσι, γι' αυτό θέλω να πω. Ρε Δραμινέ, ο παδός του Ηρακλή τι πρέπει να πει, αν μιλάς για ισονομία. Ω, άστο, αυτό είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, άστο. Σκέψου για μένα πόσο πονάει. Εγώ παοκτής είμαι, έτσι. Όχι, να μιλάμε αντικειμενικά. Εγώ είμαι παοκτής. Τη γριά την ήθελα να είμαι στη Super League. Η διοίκηση άλλα πράγματα αποφάσισε. Έτσι. Την ήθελα στη Super League. Και έχω ξαναπεί. Με Ηρακλή και Άρη ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο δυνατός από την. Να είσαι καλά, Δραμινέ. Άντε, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου, η οποία θα πει ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Δημήτρη Καναλάκη, Κώστα Γιαλαμά και Τάνια Δήμου, με όποια σειρά θέλετε. Και αμέσως μετά η άχαστη, ο Θανάσης Κυλώνης και ο Νίκος Κουλιανός. Ο Νίκος έμαθε ότι κάτι προσπαθώ να κάνω και ανησυχεί. Μην πάρει την πλούζα στα χέρια του και τη φορέσει ο καραφλός. Αν τη φορέσει, μην σου φανεί παράξενο τίποτα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.